Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Βλέπω έναν έρωτα να έχει αναπτυχθεί εδώ έτσι πρωινό του Καζαμπάκα με το ραπ. Έτσι. Καζαμπάκα σε μέρα, ναι, χρόνια. Μ' αγαπάει. Σε γουστάρει παρότι δεν το μιλάς κιόλας, έτσι. Ένα γεια, ένα έτσι. Ναι. Ο Καζαμπάκας δεν θέλει γλυψίματα και σάλια. Δεν θέλει. Είναι ραπτοπουλικός. Είναι ραπτοπουλικός, ναι. Είναι σκυλί του Ραπτόπουλου. Και άμα θες να έχεις καλά με κάποιον, δεν χρειάζεται σάλια. Ναι. Τα πολλά σάλια, τα πολλά σάλια φέρουν καυγάδες μετά. Καυγάδες φέρνουν τα πολλά σάλια. Πολλές οικειότητες, να πούμε. Ο φίλος μου, αδερφός. Για εδώ να δείτε χαμόγελα ιστορίες. Θα το ακούσει. Αδερφός. Τι έγινε, φίλε. Μου πήρξε τη γυναίκα. Ο αδερφός. Καλημέρα. Αδερφός. Τον έβαλα στο σπίτι μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Αδερφός μου. Μη κουμπαράκι μου πρωί τώρα ξεκινάς με κέρατα. Πρωί εδώ έχουμε να πούμε χίλια δύο πράγματα. Έχουμε τσουλού, έχουμε άκ, έχουμε μπάρκα, έχουμε κλωναρίδι. Καλά, δεν το τόσο πολύ αυτό. Φίλε, να το πως κράζουμε πασχαλάκι. Δεν είναι οι αθλητές Σούπερμαν. Ναι. Καλά, δεν χρειάζεται να είσαι σούπερ να βλέπεις την μπάλα που πάει με 30 χιλιόμετρα στη γωνία. Πάει δοκάρι και μέσα. Εντάξει, δεν πήγε. Είχε χρόνο. Δεν φταίει κανένα μπάρκα. Υπολογίζει μπάρκα πάλι. Δεν φταίει κανένα μπάρκα. Οι αξίδες πάντως, οι μισοί, γιατί εγώ χθες τους άκουγα, ξεφώνιζαν μπάρκα. Να κλείσει τα ραδιόφωνα. Οι άλλοι μισοί ξεφώνιζαν κλωναρίδι. Να κλείσει τα ραδιόφωνα ο μπάρκα και ο κλωναρίδι. Εννοείται θα τα κλείσουν. Να τους γράψουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και ο Πασχαλάκης και ο οποιοδήποτε αθλητής. Δεν ακούνε. Δεν είναι ο αθλητής Σούπερμαν. Ούτε ο εργαζόμενος είναι Σούπερμαν, ούτε τα αφεντικά είναι Σούπερμαν. Τι έπαθε στην αγόρι μου, κάτσε, σήμερα. Περίμενε. Γιατί κάτσε, αγόρι μου. Ο αφαιρετισμός. Εδώ κάνει μισό λάθος ο Κανίας και τον παίρνει τα μπρόκολα. Λέω, ο άλλος δεν έχει παίξει ακόμα και τον ξεφωνίζει. Ο Κανίας είναι η γενική του εικόνα τέτοια. Α, δεν τους το καλούς τους αβαντάρεις, αν χρειαστεί. Βάζει ένα σπίδα μπροστά. Δηλαδή, άμα εγώ, ας πούμε, σαν εργαζόμενος. Ναι, κάνει μια γκέλα. Σου δίνω 50 ξερογομπόνους και κάνω δύο λάθη. Αμεστήσει τον τοίχο. Όχι. Αλλά θα σου κάνω μια. Θα σου πω τι είναι αυτά. Γιατί, αγόρι μου, γιατί κουμπαράκι μου. Δεν θεωρείται κανένας αθλητής δεδομένο
ότι θα σου κάνει τη δουλειά και θα είναι ο τέλειος. Και είναι όλοι άνθρωποι και κάνουν λάθη. Ο Μπάλκας δεν φταίει στον γκολ. Δεν φταίει, λες. Όχι. Που η μπάλα πάει με 30 χιλιόμετρα. Ούτε ο Κλωναρίδης πρέπει να τη σπάσει. Και ο Κλωναρίδης έχει κάνει 2 γκολ. Και τι θα κάνουμε, Ρεκόρ. Έχει τέτοια ταχύτητα. Ναι. Που δεν μπορεί ο Κλωναρίδης με αυτή την ταχύτητα να σπάσει μπάλα. Α, δεν μπορεί ο Κλωναρίδης. Έχει τέτοιε ταχύτητε. Θέλει πολύ, πολύ δυσκολία να σπάσει μπάλα δίπλα, το βάλουμε και να δείχνει ο άλλο. Το κέντρο του εγκεφάλου του έχει εστιάσει τον τερματοφύλακα και σημαδεύει. Και είναι μεγάλη απόκρουση. Του Βλαχοδήμου. Δεν ήταν κακό το πλασέ του κουλτού. Καλό ήταν το πλασέ. Και στο φινάλε, άμα οι εξίδες θέλανε να τα βάλει 3 γκολ ο Κλωναρίδης στην Μπενφίκα, να δίνανε 1,5 εκατομμύριο, να μην παίρνανε κανένα ένα εξτρέμ ή κανένα δεύτερο φόρ και εκεί με 200 χιλιάρικα καλά βλαχιά εξίδες. Όχι, όχι. Τώρα έχουμε τον κανονικό. Με βρίζετε τον Κλωναρίδη αρχιταγάρια να πούμε, επειδή δεν έκανε hard trick. Είναι ο Κλωναρίδης. Θα σου βάλει 2, θα χάσει άλλα 2. Δεν είναι ο Μπέρκ, δεν είναι ξέρω εγώ ο Ρονάλντο, δεν είναι. Ούτε ο Πρίγιοβιτς είναι βέβαια. Ναι, δεν είναι ο Πρίγιοβιτς. Θα στο φέρει εκεί πέρα. Ο Πρίγιοβιτς θα το πλασάρει καλύτερα. Παίρνει 1,5 εκατομμύριο, παίρνει 200 χιλιάρικα. Ο Κλωναρίδης θα είναι ρεζέρβα του Λιβάγια και του Πόρσε. Ταγάρια εξή. Καλημέρα σας. Ξεφώνησες, έφυγε, άδειασε η πρώτη. Κάτσε ακόμα. Έχει ακόμα πολύ πράγμα. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Έχουμε Champions League. Το απορριμματοφόρο. Έχει πολύ πράγμα να αδειάσει. Έχει γεμίσει πάνω. Έχει γεμίσει. Εγώ είχα ένα σχολικό τώρα εδώ που ερχόμουν μπροστά, μισή ώρα πάνω στη λαμπάκι. Τι θες να βρεις, ρε Κουλιανέ, 7:30 το πρωί. Τι να βρω, ρε. Σχολικό θα βρεις. 60 μέρες ερχόμαστε πρωί, πρώτη μέρα το πέτυχα. Εγώ πήγε και τη λαϊκή και στην Τούμπα. Επειδή είμαι καινούριο στα πρωινά. Έπαιρνα ένα δρόμο, ανέβαινα κοντά στην υποδρομίου να πούμε κάθε μέρα. Μπαπ, το απορριμματοφόρο 7:25. Α, ορίστε, τι θες να βρεις το πρωί. Πήγα από την άλλη μεριά. Τσουπ. Όχι, αλλάζω δρόμο. Πήγαινα από δεξιά, ανεβαίνω την. Α, πας από άλλα σοκάκια. Πάνω από άλλα σοκάκια που δεν έχει σχολικά να πούμε. Λοιπόν, οι αεξίδες τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί χθες είχαμε τσάπη. Πάντως, αυτός, αυτός που τον βάρεσε, αυτός ο οδηγός του σχολικού, έμαθα. Ναι. Καλά τον έκανε και τον βάρεσε. Φαινόταν από τον τρόπο που μας το περιέγραψε ότι καλά τον έκανε. Κάτι έκανε ο άλλος. Το περιέγραψε ένας περιπτεριούχος εκεί. Α, ήταν εκεί και για πέσω, θέλω να μάθω. Τον έβριζε ασυστόλο τον οδηγό. Μέσα τα παιδάκια ακούγαν βρισιές και σου λέει ο οδηγός, αφού ακούνε βρισιές ούτως ή άλλως τα παιδάκια. Α ζουν και μάπες. Δύο μάπες, και βγήκε ο Μπρουζλί από τον οδηγό μέσα. Του τράβηξε δύο μπουνίδια. Παπ, κάτω. Κανονικά ευθεία, όχι από πίσω που λέει ο άλλος. Ναι. Τον πλάκωσε κανονικά. Ακούστηκε ύποπτος από τις γραμμές και δεν του έδωσα δίκιο. Ήθελα να ακούσω την άλλη πλευρά, εφόσον τη μάθαμε το διελευκάναμε με τώρα το θέμα. Είμαστε σε μια ηλικία τώρα, με χτύπησε λέει ένα στον δρόμο. Ναι. Σε λίστεψε, όχι. Του απάφτωσε στη γυναίκα, όχι. Χρωστάς λεφτά, όχι. Άρα κάτι τον έκανε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να σε βάρεσε. Ναι. Επί τούτου να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε στα Τσαμπιολί. Στο Τσαμπιολί, χθες το οποίο καθήλωσε κόσμο και κοσμάκι. Ναι, βέβαια. Οι αεξίδες γκρινιάζουν, φωνάζουν, στεναχωριούνται, τρελάθηκαν από τον τρόπο που έχασαν. Μισό. Να βάλουμε. Να βάλουμε και λίγο χαλί από κάτω, ρε φίλε. Να φτιάξουμε λίγο ατμόσφαιρα. Πρωί είναι, να μην μας ξεροσφύρει. Ναι, ο Παοξής χαίρεται. Σου λέω εγώ τι εισπράττω τώρα. Από τον τρόπο που έχασε η ΑΕΚ. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχασε απλά ένα μάτς. Να λυπάται από τον τρόπο που έχασε. Ναι, η ΑΕΚ δεν έχασε ένα μάτς. Να το σχολιάσουμε. Έχασε και δύο παίχτες. Ναι. Παίζει με τον Ολυμπιακό. Είναι δύο παίχτες. Ο ένας είναι ο Πόντσος, ο άλλος είναι ο Οικονόμου πίσω. Ναι. Δεν είναι δύο βασικά χρανάκια. Είναι κομπλεξικισμός. Ακομπλεξικισμός. Όχι, εμείς αναφέρουμε τα δεδομένα. Και έχασες ένα παιχνίδι που λέμε ότι δεν χάνεται, ρε παιδί. Θα θέλατε οι Παοξίδες, ο Πάοκ με την Μπενφίκα στην Τούμπα να έκανε τέτοιο παιχνίδι και να πέφτε μετά από ένα μάτς 2-3 να χάνατε μέχρι το 93 να πηγαίνει ροντέο. Ο παίκτης της, του ΠΑΟΚ. Όχι. Καλύτερα που έφαγα τον Ντόρτι και το συνειδητοποίησα στο 40. Αυτό έχετε γίνει. Καλύτερα στο 40 τον Ντόρτι να ηρεμήσω παρά έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν σαν δομαζοχιστικός. Γι' αυτό είπα οξύδες βρωμάτια ανοργανοσμιά. Ανοργανοσμιά. Είστε ανοργασμικοί. Ανοργασμικοί. Οι παοξίδες. Ενώ η Τισάκ είναι. Μην πω τι μυρίζουν. Ποδοσφαιρικά είστε ανοργασμικοί. Και ξέρεις γιατί είστε ανοργασμικοί. Γιατί. Γιατί μπήκε ο νεοπλουτισμός στη θητεία. Άντε πάλι με τον νεοπλουτισμό φαγώθηκε. Ο νεοπλουτισμός λοιπόν ναι. Που έχει εισχωρήσει στις φλέβες. Στις φλέβες μας μέσα. Φαντάσου τώρα ένα στο Κορδελιό και στη Νεάπολη. Ρε σήκω στη νεοπλουτισμό ναι. Τον Παοξίδε νεο... τον Ιβάν. Τον Αριανό τον άκουγες τον νωρίτερα. Τα πούμε τον άκουγες τον Αριανό. Ποιον. Χωρίς νεοπλουτισμό. Ποιον. Θα το πάρουμε. Ποιον. Βγαίνανε εδώ, χαμό γινόταν. Δεν άκουγε τι γίνεται. Εντάξει, θα το πάρουμε, είμαστε η Λέστερ, ή έχουμε καλύτερο υλικό από εσά. Ήρθαμε για να σα γκρεμίσουμε. Ωραία, θα... Ο Παοξής να μην πει τίποτα. Όχι. Τι είναι ο Παοξής, να πει, α, να πει ο Παοξής στου παίκτε του. Ναι, η Μπενφίκα. Μην ξεχνάτε ότι η Μπενφίκα την έχει αποκλείσει κιόλα. Σωστό αυτό. Είναι πραγματικότητα. Όπω και η ΑΕΚ την έχει ξανακερδίσει στην Μπενφίκα. Τα σωστά, ναι. Ακούω η Μπενφίκα πώ είναι τώρα, πώ ήταν τότε. Άλλη Μπενφίκα. Όταν έπαιζε με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή Μπενφίκα. Ένα λεπτό. Το 9. Εσείς οι ομάδες σας από το 9 μέχρι τώρα είναι καλύτερες ή χειρότερες? Από ποιον? Οι ομάδες σας ναι. Γενικά του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ναι. Ολυμπιακός,
Εγώ θα πάρω τις τρεις. Ναι. Αυτές είναι, δεν... του ΠΑΟΚ σίγουρα είναι. Του ΠΑΟΚ είναι από το 2009 είναι καλύτερη ομάδα. Φυσικά. Τι, θα έρθει ο Ζαγοράκης με το Πόρσε. Ποιο Ζαγοράκης που έβγαινε από το μαύρο στο ξύλο. Πάλι καλά που κράτησε τον. Η πιο σωστή επιλογή ήταν που κράτησε τον Σάντος τρία χρόνια. Λοιπόν, άξιζε το Σάντος. Ο ΠΑΟΚ με Ζαγοράκη βγήκε και όμως ένα. Η ομάδα του Ζαγοράκη ποιοτικά, άμα τη βάλει να παίξει με την ομάδα του Σαββίδη. 3-0 θα φάει η ομάδα του Σαββίδη. Λέω εγώ. Θα φάει 3-0 η ομάδα του Σαββίδη. Με ποιον, με τον Μουσλίμοβιτς σεντερφόρ. Ναι, με τον Μουσλίμοβιτς σεντερφόρ, με τον Βιτόλο και τον Γκαρσία στα καφ. Τον Ήβιτς δεκάρι. Σου πω εγώ, με τον Κοντρέρα σεντερφόρ. Τι πήρε εκείνη η ομάδα, Κωνσταντίνε μου. Τι πήρε εκείνη η ομάδα. Το Ματζούνι, μην πω τώρα. Τι πήρε εκείνη η ομάδα, Κωνσταντίνε μου. Αυτό έχει να μου απαντήσει. Φυσικά έχω αυτό να σου πω. Γιατί έτσι δεν μετράμε τι ομάδε. Δεν θα βγει ο έξω και θα πει πόσου τίτλου έχω χώρεση. Τι πήρε εκείνη η ομάδα. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Δεν μου λες, η ομάδα του 85. Πήγε ένα τελικό και έφαγε ντόρτι από τον Παναθηναϊκό. Άντε να στο πω κιόλας. Ποια ήταν η εξέλιξη αυτής της ομάδας. Έφαγε ντόρτι. Από τον Παναθηναϊκό, το 14. Δεν φάγαμε ντόρτι. Ναι. Στο τελικό. Ναι, αλλά κλέγατε. Μείον 4 παίκτες. Δεν είχατε τον Νάτσκο, δεν είχατε τον Κλάους, δεν είχατε άλλους δύο παίκτες. Αν πηγαίνατε με αυτούς, δεν τρώγατε ντόρτι. Δεν τρώγαμε ντόρτι. Ναι. Γιατί θέλατε να κάνετε πόλεμο. Δεν τρώγατε ντόρτι. Στο ζουμί, τι πήρε εκείνη η ομάδα. Εκείνη η ομάδα απλά είναι η πρώτη καλή που φτιάχτηκε μετά πολλά χρόνια. Γιατί, γι' αυτό έχει μείνει στο μυαλό του. Ο Ολυμπιακός του 9 και η ΑΕΚ του 9 δεν ήταν δύο κλάσεις ανώτεροι. Ήτανε. Πώς θα πάρεις. Ήτανε. Διαιτησία είχες δικιά σου. Όχι. Είχες τον Καγκάτσι τον Παοξή. Τα έκανε πλακάκια, με το Μογκόκαλι. Τα έκανε, ναι, τα έκανε. Και ήσασταν τσιράκι του Ολυμπιακού. Βρε, τα έκανε, τα κάνατε. Τα έκανε, κόβα και ράβαν μαζί σου είμαι σε αυτό. Διαμαντάκι προχθές τον είδα. Ναι. Η γεράση γίνει. Εντάξει, αν μεγαλώσει, κουστί θα γεράσει. Κρατιέται, εντάξει. Κρατιέται καλά με τις τούρτες του Ολυμπιακού τότε. Στην τέχνη πάω. Κάστε τώρα το παράδειγμα. Τώρα που είπε τούρτα, να κεράσουμε καφέ, να κεράσουμε πίτα, να κεράσουμε μπουγάτσα μόνο στα καντίνα Pit Stop. Και αν θέλετε μπουγάτσα θα πάρετε και μια πιτούλα έξτρα δώρο. Αν θέλετε καφέ μαζί με τον καφέ δώρο το νερό. Στον πέμπτο καφέ ο Έκτος Κούτρα. Όλα αυτά σε τρία σημεία στην πόλη. Παλαιού σταθμού 36, Πόντου 56 και οδός Λαγκαδάς στο κεντρικό δρόμο. Πάμε στην ΑΕΚ όμως. Πάμε στο Εγώ ρωτάω τους παοξίδες που ακούνε σήμερα την εκπομπή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Θα γουστάρανε ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Να τέτοια αυταπάνηση, τέτοια ταχύτητα, όχι, τέτοιο ανταγωνισμό. Όχι. Αγούσταρες που σε έκανε fair play. Όχι. 45 λεπτά. Και η Μπενφίκα χθες ήταν να κάνει fair play. Μπήκε, έκανε 0-2 άδειες. Δεν είδα να κάνει fair play. 10 τελικές στο 30. Εδώ ήταν το μας. 10 τελικές στο 30. Έχω πόρτο, λέει, την Κυριακή. Πρέπει να χαλαρώσω. Ναι. Και έρχεται ο Τάγαρος και κάνει την αποβολή στο 45. Και μετά τι έκανε fair play. Μετά δεν μπορεί. Βέβαια, η Άκη την έβαλε με στα δίχτυα με 10 παίκτες. Εσύ με 10 παίκτες θα την έβαζε την Μπενφίκα με στα δίχτυα. Δεν το ξέρω. Τη σέντρα διαπέρναγε. Δεν το ξέρω. Με ποιον, με το Σάκοφ. Έχω λόγιο παιχνίδι, φίλο όμως εγώ. Πάω Ξάλκη, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μου άρεσε αυτό ο τρόπο. Πάω Ξάλκη. Δεν λέγατε. 2-3 με 10 η Ξάλκη μου καρφώνει και χάνω την πρόκληση ομίλου. Εντάξει, δεν ήταν ένα παιχνίδι. Πόνεσε. Το οποίο πόνεσε. Ξεφώνησα. Σε καθήλωσε σαν θεατή. Σε καθήλωσε. Φίλε, εδώ μιλάμε για το συνέστημα του οπαδού. Όχι του ποδοσφαιρόφιλου. Και με τη λαϊκή τη Τούμπα σήμερα. Με τη λαϊκή. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα, δουλεύαν, ξεκίνησαν εκεί, άρχισαν τα παιδιά. Θα σου πω και για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, ο Ζουνίδη. Παίζει 4-4-2 με Μάνταλο Μπακασέτα, είτε παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε παίζει με την Επανομή. Λοιπόν, για να παίξει με την Επανομή, τη βγάζει και με τον Όφη. Η Άκη είναι καλή. Περίμενε. Η Άκη είναι καλή. Μένα μου αρέσει η Άκη. Να μην μπερδευόμαστε. Ακόμα και έτσι είναι καλή. Που περίμενε, περίμενε. Πάει και φουλάρι τώρα η ΑΕΚ με την Μπενφίκα να παίξει το ποδόσφαιρο τη ιστορία τη. Χάνει βέβαια 2-3 γιατί θα χάσει ούτω ή άλλω. Γιατί σου πάει έξω. Παίρνω εγώ το κόρτεμα και. Για πε αυτό το παράδειγμα. Παίρνω εγώ το κόρτεμα. Αυτό το παράδειγμα. Και εσύ τι Μερσεντές. Ναι. Ξεκινάμε από τα Μάλγαρα και από του κανίβαλου στα Μάλγαρα. Μια χαρά. Χαιρετίσματα και στα Μάλγαρα. Καλημέρα. Και με τα κουνούπια που είναι σαν γίγαντες, σαν κύκλοπες. Ο πολιτισμός σαν τζαμποζέτη. Μαμούθ. Ναι. Μαμούθ. Ο πολιτισμός εκεί θα πάει το 2040 στα Μάλγαρα. Εντάξει. Αργεί λίγο, αλλά πάει όμως. Ναι. Είναι τα κάκα θα σε κοτρώνει. Τέλος πάντων. Ξεκινάμε. Πιάσουμε και τα Μάλγαρα. Ξεκινάμε πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Εσύ α πούμε έχει τα ακουστικά. Ακούστε να πούμε. Ζου. Τραβάς μια Τετάρτη με 90, μια Πέμπτη 120 με 1000 στροφές. Χαλαρά. Εγώ από πίσω έρχομαι με το κόρδομα. Ακούγονται εξατμίσεις βου. Φεύγουν πόρτες, φεύγουν, ναι. Σε περνάω να πούμε. Α, με πέρασες. Σε περνάω, βάζω μια Πέμπτη, πατώ 160. Εσείς η ΑΕΚ τώρα, ε. Εγώ είμαι η ΑΕΚ. Ναι. Φτάνουμε εκεί στον Κολυδρό και στα άλλα διόδια να πούμε. Ναι, παντού πλήρω, όλο διόδια έχουμε, ναι. Παίρνεις χαμπάρι, τι γίνεται. Πατάς μια Τετάρτη, μια Πέμπτη, παίζουμε με 200. Με αφήνει πίσω ένα χιλιόμετρο. Ξανά εσύ. Ξανά. Έχουν μείνει ρόδες στο Κόρδοβα. Εσύ με 6 κυλίδρους. Ναι. Πάμε, ο ένας κυλίδρος σκάει να πούμε. Ναι. Άμα. Ναι, αλλά εσύ και με 5 κυλίδρους. Μια χαρά δουλεύει. Πας με διαλύσει. Ναι. Σε φτάνω πάλι εγώ. Πάλι εσύ με το Κόρδοβα, Κωνσταντίνε. Πάω να σε περάσω. Τι έχει μείνει καμιά εξάτμιση. Ναι, έχουν. Τρίζουν τα πιστόνια τα πάντα. Τραβάς μια άκρη, πας 210. Πάει γεια σας. Για πλάκα. Γυρνάμε πίσω να πούμε, έχει περάσει. Εσύ πας πίνεις τον καφέ σου, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
Εγώ πού να πάω? Στον Πετμεζά. Στον Πετμεζά με τον πρώτη. Έχουν φύγει οι κύλινδροι, ναι. Λάδια και έγινε από κάτω κτλ. Αυτή ήταν η ΑΕΚ με την Μπενφίκα. Άρα συμφωνείς αυτό που είπε, ότι η ΑΕΚ χθες εκτός από το μάτς που έχασε, έχασε και παίχτες, έχασε και ψυχολογία και ενέργεια ενός Ολυμπιακού. Στο τέλος το ξύλο, γιατί ο Μελισανίδης έχει τους μπράβους εκεί κτλ. Το ξύλο ξέρεις από πού θα το φάει ο Μελισανίδης. Από ποιους? Από τις γκόμενες των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορούν να πηδήξουν αυτοί σε καραμίνα. Ναι, άμα τους ξεζουμίζουν στο κοντάρι, τι να κάνουν. Θα πάει ο Μάντολος με τη Βραχάλη ακόμα. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Εσύ είσαι δυνατός αυτά που τσομπολίστηκαν. Θα πάει ο Μπακάκης, τον οποίο τον έχουν γδάρει, να πούμε βιολογικά. Θα πει η κοπέλα του Μπακάκη, χωρίζω. Δεν μπορώ με αυτόν, δεν γίνεται, δεν κάνει, δεν ράνει. Δηλαδή τους έχετε διαλύσει εκεί στην ΑΕΚ. Απ' την άλλη μεριά είναι γοητευτικό για την κερκίδα να βλέπει ένα ανταγωνιστικό. Και εγώ σαν θεατής. Γοητευτικό, αλλά στο τέλος η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη. Πίστεψε εγώ σαν θεατής. Έχω ζήσει ολόδιο μάτς. Πάω ξάλκε. Ολόδιο, καρμπόλ, πατητούρα. Εγώ σαν θεατής γουστάρω να βλέπω την ΑΕΚ, την παθιασμένη, την ΑΕΚ, την γρήγορη. Παρά να βλέπω το συγκαμμένο τον ΠΑΟΚ, τον Νεόπλουτο. Ο οποίο πέρασε τον νεοπλουτισμό του Σαββίδη. Ναι, αλλά ο συγκαμμένος ΠΑΟΚ την κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ, αγόρι μου. Καθόλου εύκολα δεν την κέρδισε. Μια χαρά την στο Ρελαντί με 2.000 τροφές όπως το μάξι. Ναι, καλά. Παρά να βλέπω το ΠΑΟΚ το συγκαμμένο ποδοσφαιρικά. Συγκαμμένος με τον νεοπλουτισμό. Μισό λεπτό. Ο οποίος δυστυχώς. Έχει περάσει και στο χορτάρι, λες. Πέρασε και στο χορτάρι. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Γιατί δεν έχουν το αίσθημα τη αυτοσυντήρηση οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι πώς έβαζε ο Τζουμάκας, να πούμε, με τον Τζοκατζόπουλο τους πασοξίδες στις δημόσιες υπηρεσίες. Πάει η ώρα 9 το πρωί, χτυπάει την κάρτα, φεύγει. Τραβάει στο καφενείο ένα δύο ώρα, βγαίνει με την κόμενα, πίνει τα ουίσκι και έρχεται 2,5 ώρα και χτυπάει την κάρτα πάλι. Έτσι τον κάνατε τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Καλά, γιατί τον ΠΑΟΚ ξεφωνίζει πάλι. Γιατί, σήμερα, γιατί με τον ΠΑΟΚ όχι, ξεφωνίζω τον γιατί. ΠΑΟΚ, και πέρυσε χθες. Όταν ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Απόλλωνα 1-0 με κακή εμφάνιση, πήγαιναν οι κανίβαλοι και κάναν ντου στα αποδυτήρια. Κάτσε στα πότα έργα εδώ. Ναι, ρε φίλε, αλλά τότε ήταν το 1980 και τώρα είμαστε 2020. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα φέρετε με το ποδόσφαιρο. Τώρα φέρετε με το ρούλι 1-1 που ήρθε μετά από 4 χρόνια και πάτε στη σειρά. Ο Άρης, και πάτε στη θύρα 4 και χειροκροτάτε. Και φάγανε γιούχα. Βράσε τη γιούχα φάγανε. Γιατί κρατάς τα μισά. Βράσε τη γιούχα φάγανε. Γιατί κρατάς τα μισά. Φτιάχνεις κλίμα ατμόσφαιρα. Αφού πήγανε και φάγανε γιούχα και σύντεση. Και αγκαλιές μετά το μάτς και φιλιά και ιστορίες. Φλόρι, άκου να δεις τον Παοξή τι σκέφτεται. Καλημέρα λέει από τα ορυχεία, λέει τα εξωτικά της Πτολεμαϊδας. Πες στον Καστοριανό ότι άρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της με αγάπη νημανή. Τώρα αυτά ο Παοξής, μια κατάρρευση θα μιλάμε. Ο Παοξής, η Άκη φάει πολλές κατάρρευσεις από τον Παοξή πέρσι. Εννοείται και ο Ολυμπιακός. Ρετενία, ο Παοξής, ρετενία, το χάρη και ρετενία, χθες, ρετενία, γιατί δεν έτσι ήταν. Ρετενία με την Ελένη Ζαφερίου ύστερη Παοξίδη. Ποια κατάρα. Πήγε η ΑΕΚ με ένα υλικό Α να φουλάρει, να παίξει box, να κλωτσίσει. Όχι, η ΑΕΚ φούλαρε με το που έμεινε με 10 η Μπενφίκα. Μην μπερδευόμαστε. Φούλαρε, ξεφούλαρε. Η ΑΕΚ φούλαρε με το που έμεινε με 10. Φούλαρε. Να μην μπερδευόμαστε. Φούλαρε, γιατί σου λέει του έχω τώρα. Ναι. Και πράγματι. Πάει ο Πόνσε. Πάει ο Πόνσε. Πάει ο οικονόμου. Πάει ο οικονόμου, ναι. Μέχρι το τέλος. Ξεζουμίστηκε και έχει Ολυμπιακό τώρα. Ξέρει ότι σε 3,5 χρόνια έχει 8 χιαστού η ΑΕΚ. Ναι, το ξέρω. Άντε γιατί, τώρα... γιατί το έχει όμως. Και έχει ο Τετιβί εκεί εχθές. Γιατί τους έχει τους χιαστούς. Γιατί. Γκρινιάζουν για τα. Τι γιατί. Για τις εγκαταστάσεις. Γιατί άμα έχεις ένα υπάλληλο και δουλεύει γιατρής σε μια επιχείρηση, θα πιαστεί η μέση του. Γιατί αν έχεις μια γυναίκα σε ένα γραφείο που πρέπει να έχεις τρεις γυναίκες, εγώ σου λέω δουλειά γραφείου, θα πάθει κατάθλιψη. Θα τρελαθεί να πούμε. Γιατί η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι ένας οργανισμός τσιγκουναράδων και τον έχει πάρει τον αθλητή σε εργασιακό μεσαίωνα είναι ο Μπακάκης. Σε εργασιακό μεσαίωνα είναι ο Μάνταλος. Σε εργασιακό μεσαίωνα είναι ο Μπακασέτας. Και έχει το βρούλι εδώ, το βρούλι, το Βέρμπλουμ, που αν υπήρχε το 1981. Άντε πάλι ο Βέρμπλουμ, πού κολλάει ρε ο Βέρμπλουμ το 1981. Πού κολλάει πάλι ο Βέρμπλουμ στην άξιση του Champions League. Ο Βέρμπλουμ το 81 που κυνηγάτε τον Νουάρντα, αν έρχονταν και περπάταγε. Θα πάμε στον Νουάρντα στο δεύτερο μέρος. Θα πήγαινε ο Νικόλας με τον Μανάβη και τους άλλους τους κανίβαλους. Με άλλαξαν τα χρόνια που θα τους κάτι κλωτσίδια εκεί. Πλέον είσαι με το iPhone στο χέρι, αγόρι μου. Δεν παίρνει το τηλέφωνο με το δάχτυλο. Άλλαξαν τα χρόνια. Πάρ τα iPhone εσύ, εμένα με γοητεύει η ΑΕΚ. Ναι, αλλά με το iPhone σε βλέπω στο χέρι. Δεν σε βλέπω με το σταθερό το δάχτυλο. Εγώ που μου ουδέτερος γοητεύομαι να βλέπω την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ. Και ας βγει τρίτη. Αυτό θες εσύ. Ναι. Ναι, αλλά ο οπαδός τι θέλει. Ρώτα τον οπαδό τι θέλει. Ο οπαδός θέλει να γοητεύει και να είναι τρίτος ή θέλει να παίρνει τίτλο. Θέλει να γοητεύει και να είναι πρώτος. Δεν γίνεται αυτό. Επειδή έχει όμως τον τσιγκουναρά το Μελισανίδη. Ναι. Έτσι. Ο οποίος να πούμε έχει τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ σε εργασιακό μεσαίωνα. Όχι, όπως έχουν οι εταιρείες ένα φουκαρά.
και τον έχουνε. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, τιμολόγια. Ναι, αλλά στο Champions League του έχει ο Μελισσανίδης. Βρε, δεν του έχει στο Champions League. Ναι, Champions League παίζουν, δεν είναι στα κάτεργα. Ξέρει, ναι. Στα κάτεργα είναι. Ναι, αλλά παίζουν στο Σεντόνι. Βρε, στα κάτεργα. Στο top level παίζουν. Βρε, στα κάτεργα. Στα γιατί κάτεργα διαχρονικά ο Μπακάκης. Κάπου παίζει η ΑΕΚ. Σε δύο χρόνια, ναι. Έτσι όπως τρέχει, έτσι όπως κάνει, τραβήξει κανένα χιάστο, η αξία του από 400.000 θα πάει 0. Αυτό μπορεί να το καταλάβουν οι μάνατζερ που έχουν τους παίκτες της ΑΕΚ εκεί και οι παίκτες. Ο Μάνταλος χτες κόντεψε να πάθει έμφραγμα και έτσι παίζει συνέχεια η άκρη, φίλε. Στα κόκκινα παίζει. Δεν τους πήρε παίκτες. Τι να κάνουμε. Στα κόκκινα παίζει. Ναι. Τράβα στο Καραϊσκάκι. Είπαμε ότι δεν παίζει Καραϊσκάκι. Στο ΆΚΑ παίζει. Θα τα πούμε αυτά. Στο ΆΚΑ παίζει. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ας πάει στο ΆΚΑ να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, η With Vision σας φαίνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση With Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο win.gr. Είσαι ένα κατάστημα Wind και δείτε πρωτότυπες σειρές όπως τα πασίγνωστα Stranger Things, Narcos με τη νέα σεζόν να έρχεται τον Νοέμβριο, η τέλεια ληστεία, το στέμα και πολλά πολλά ακόμα. Ξεκίνησε το Rap and Cool Show, επιστρέφουμε μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου που θα story από πίσω με χορευτές, με τα όλα του. Πρέπει να πάμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το εισιτήριο ξεκινάει από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό. Και αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Δεν μου λες κουμπαράκι μου. Δεν μου λες κουμπαράκι μου. Ναι. Σε γοητεύει αυτή η ΑΕΚ, ε? Ναι. Παρότι χάνει. Με γοητεύει γιατί ξέρω ότι το υλικό της δεν είναι πλήρες. Ναι. Στα γάλατα τα. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ο κόκκινος, ας πούμε. Άντε πάλι το γρήγορα. Γρηγόρη μου, καλημέρα, γόρη μου. Βγαίνει ένα πάθος από τους παίχτες της. Ναι. Γνωρίζουμε όλοι ότι ζουν σε ένα εργασιακό μεσαίο να μείβονται πολύ λιγότερο από τους ναι. παίκτες του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Σωστό αυτό. Ναι. Το σωστό, ναι. Και... Αλλά δεν το λες και μεσαίο, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Και λίγο το ξεκυλώνεις. Μεσαίο. Τα χαρά τα πέντε τα συμβόλαιά τους σε σχέση με Ολυμπιακό και ΠΑΟ, ναι. Είναι λίγο αδικευμένοι που λέει ένας φίλος μου. Δεν έχουν, ας πούμε, το μόνο αβάντα που έχουν. Είναι ότι στη διαιτησία. Α, αυτά να τα λες, Κωνσταντίνε μου. Εκεί έχουν ένα κλικ παραπάνω. Εκεί όχι ένα κλικ, επί δύο παραπάνω ναι, είναι. Ας προσέκατε. Αυτοί που ξέρουν, δεν ξέρουν ποιος ελέγχει. Σας λυπάμαι. Πώς, ναι, okay. Δεν μου λες. Όταν σας φέραν τον Κοκαλιάρη εδώ πέρα. Αφού τον έχει κάτω ο Μελισσανίδης μαζί. Σε λεπτό. Ναι, τώρα έχει... λέμε τα σωστά. Ναι. Δεν είχατε διαιτητή αυτόν τον. Ψώνα. Το σκιστομάτι εδώ τον. Τον Τεβεκέλη. Τον Τεβεκέλη. Παλεύει, μπάσκετ. Ο Τεβεκέλη λοιπόν. Πήρε τον Σαββίδη και τον έκανε ένα ραντεβού με τον Κοκαλιάρη. Τον έκανε. Ο Σαββίδης επειδή είναι πόντιος. Δεν κατάλαβε ότι ο Κοκαλιάρης κόβει και ράβει. Δεν κατάλαβε. Ναι. Και επειδή του είπαν, ξέρεις, αυτός ήταν τότε όπου. Ξέρω, ο Ολυμπιακός και το Εγάλο να κερδάνε. Ναι. Τον έπιασε το συνέστημα. Κακό για ένα παράγοντα. Ναι, 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 δίκιο. Τα δίκια θα τα λέμε. Σωστό, σωστό. Και ο Μποροβίλος είχε ένα ραντεβού με τον Παντελή Κωνσταντινίδη στο καζίνο εδώ που διαφημίζουμε. Ναι, 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 ναι. Και παρακαλούσε ο Μποροβίλος για τον ΠΑΟ και μετά τον είπαν ξανά του Σαββίδη, αυτός είναι ο Μποροβίλος με τον Ολυμπιακό κτλ. Βέβαια, τον έπιασε συνέστημα εκεί. Στις επιχειρήσεις, άμα τον πούν τον Σαββίδη, ξέρεις ότι αυτός εδώ τα έχει καλά με τους εφοριακούς. Ναι. Θα τον πάρουμε. Θα τον πάρει. Θα τον πάρει. Ναι. Τον Κουκαλιάρη και δεν τον πήρε τον Κουκαλιάρη. Ναι. Ναι. Εγώ άλλο ήθελα να σε ρωτήσω όμως, γιατί με πήγες τον Κουκαλιάρη τώρα. Ναι, ναι. Μπορεί να τον πει τον Σαββίδη, όταν τον κάνω μικρότερος, είμαι λεφτά δεν έχω, ναι. Τρελός είμαι σαν κι αυτόν γιατί μια μέρα με έπαιξες, εγώ είμαι τρελός με λέω Σαββίδης. Ναι. Μη με κάνεις και αυτά και τα λοιπά. Μου λέει, του λέω και εσείς κύριε Πεσαβίδη, είστε τρελός, αλλά έχετε εκατομμύρια ευρώ. Ναι, εγώ δεν έχω. Είμαι ναι. τρελός απέναντι. Χωρίς εκατομμύρια. Άρα η δικιά μου τρέλα μετράει παραπάνω. Ναι, εννοείται. Ναι. Του φτωχού η τρέλα σε σχέση με του πλούσιου εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Πες μου όμως λίγο κάτι τώρα. Εγώ δηλαδή, άλλο, το πει, το ναι, ναι, πάλι έχει πει. Ξανά πάλι. Πέρα και του λέει, κύριε Σαββίδη, εδώ αυτοί οι εφέντες. Ήταν φίλος με αυτόν εδώ. Να τον πάρουμε στην. Πει όχι, γιατί ήταν με εκεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οπότε ο Τεβεκέλης τη δουλειά του καλά την έκανε. Άρα κακό το ξεφωνήσει και το κράζει τον άνθρωπο τόσο ναι. καιρό. Πήγαν οι βλαχοπαοξίδες. Τον είπα το Σαββίδη, όχι τον Κοκαλιάρη λέει. Ναι, αλλά αυτό κόβει και ράβει όμως. Βέβαια δεν το είπα το Σαββίδη, όταν ήταν ο Κοκαλιάρης εκεί. Ναι. Είχαμε τον Καγκάτση εμείς εκεί πέρα. Παρέα ήταν. Ναι. Και τώρα τον Καγκάτση τον έχουμε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί δεν ξέρω αν του είπαν τίποτα. Πε μου λίγο κλείνει παρέα. Κλείνει παρέα. Σε γοητεύει πολύ. Που παίζει ποδόσφαιρο αλλά δεν κερδίζει. Δεν κερδάει. Γιατί ξέρω ναι. ότι είναι σε εργασιακό μεσαίωνα οι παίκτες της. Ο Ηρακλής με τον Χατζημαναγκή γιατί δεν σ' άρεσε ρε Μπαγάσα και τον ξεφωνίζεις. Ποιος? Εκείνος μεσαίωνας εργασιακός ήταν. Το Ηρακλή που ξεφωνίζει, τι πήρατε, τι κάνατε, τι ράνατε. Θα σου πω. Τι πες μου, να σ' ακούω τώρα. Γιατί για τον Χατζημαναγκή. Ναι, ναι, ναι. Ποιος γοήτευε. Ναι. Μαζί και ο Ηρακλής γοήτευε, όλη η ομάδα γοήτευε. Ναι. Τον, γιατί το ξεφωνίζει τον Ηρακλή εκείνη τη σεζόν, γιατί δεν πήρε τίποτα, γι' αυτό το ξεφωνίζει. Περίμενε. Ναι, ναι. Περίμενε. Η ΑΕΚ πήρε, πήρε πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ παίρνει, ναι, χωρίς να γοητεύει. Η ΑΕΚ παίρνει, ναι. Γιατί, τώρα σ' άρεσε. Γιατί δεν είχε σεντερφόρ, ναι. τράβαγε ο Φουκαράς ο Αδάμου, ο οποίος ήταν χαφ, τον κάνανε σεντερφόρ εκεί σαν τον Αζάρ, τον πετάγανε στην περιοχή μέσα. Δεν πλήρωνε ο. Και εκεί μεσαίων είχαμε. Μισόλεπτο. Ναι, μεσαίων είχαμε και εκεί. Και είχε ο Ηρακλής. Τέρματο. Σε ένα λίγο.
τερματοφύλακα Γιουγκοσλάβο. Ναι, και ναι, δύο ναι. πλάγια μπακ Βουλγάρου. Ευτυχώς δεν ακούει κανένα κόκκινο τώρα το πρωί. Ναι. Δεν πάει να ακούει ο αμπάκ. Δεν ακούει, δεν ακούει. Λοιπόν, στο λέω εγώ το έργο. Ναι. Με τερματοφύλακα Γιουγκοσλάβο. Ναι. Και δύο ακραία μπακ Βουλγάρου. Βουλγάρου, ναι. Γεωργίεφ, μα ναι. Και σέντερ φορ το Δανίλη Παπαδόπουλο. Κανένα. Καραίσκο είχε Χατζημαναγή, είχε Λάκη Παπαδόπουλο. Δεν με γοήτευε, ρε φίλε. Σε γοήτευε, όλου μα γοήτευε. Ο Χατζημαναγή με γοήτευε. Αυτή είναι και η διαφορά. Θέλω να ρωτήσουμε του αεξίδε τι θέλουν, να του γοητεύει η ομάδα και να έχουν μπουρκουμέδε ή να κερδίζουν χωρί να γοητεύουν. Δεν μου λες, τον οπαδόρωτα. Δεν με γοήτευε ο Άρη στο μπάσκετ. Με γοήτευε ο Γκάλιξ. Και ο Γιαννάκη. Α, στα και την κλάψω μου. Μη ρεγό. Την αγόρι μου πρωί-πρωί. Τι πράγμα είσαι ρε πρωί-πρωί. Είπε κλαψό. Κλαψό μου είπα. Δεν το Δεν το στρέχουμε, κύριε Γιουσουρού. Εσουρού δεν είπαμε τίποτα. Είπα τίποτα. Όχι. Κλαψωμού. Κλαψωμού σκέτο. Τέλα. Σκέτο, χωρίς γάλα. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν δεν γίνανε Αριανοί στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα κτλ. Επειδή βλέπαν τον Γκάλι, δεν βλέπαν τον Άρη. Είναι πολύ ρευστικό. Αν βλέπαμε τον Χατζηπανα... αν βλέπαμε τον Ηρακλή και μας γοήτευε, μόλις θα ήμασταν Ηρακλή σήμερα. Ναι, ναι. Το Χατζηπαναγή βλέπαμε. Αν βλέπαμε τον Άρη και γοητευόμασταν, θα ήταν καλά. Τον Γκάλι βλέπαμε. Έφυγε ο Γκάλης. Έγιναν πολύ Αριανοί λόγω Γκάλη. Πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ. Αριανοί στη Θεσσαλονίκη γίνανε αρκετοί λόγω Γκάλη. Και στα νησιά γίνανε. Ναι, λοιπόν, πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Τώρα στα νησιά τώρα που διαφορετικά μα λέει Κωνσταντίνε, διαφορετικών συνδικών του ΠΑΟΚ με την άμυνα του Μπεφίκαλε. Αυτό που σου είπε και χθες. Εγώ έπαιζα διπλά μάτ με πρόκριση με γκολ και ο άλλο είναι σωμίλη. Ρε βλάχο ΠΑΟΚ, έκανε πρέσινγκ την Μπεφίκα 12 λεπτά. 20 λεπτά με στα δίκτυα την έβαλα. Τη βάζει ένα γκολ. Και νομίζεις ότι έγινες ο καρπόζυλος και αν την πιάσεις την Μπεφίκα και αν την κάνεις. Δεν σέβεστε τον αντίπαλο. Δεν το σεβόμαστε. Ναι, δεν το σεβόμαστε. Είμαστε ασεβείς. Δεν σέβεστε τους χώρους στο ποδόσφαιρο. Δεν σέβεστε να πούμε την άμυνα. Όποιος δεν σέβεται και γίνεται Ζουνίδης να πούμε για να γοητεύσει. Α, τώρα ο Ζουνίδης γοητεύει, αλλά δεν σέβεται κι αυτός. Ο Ζουνίδης θέλει να γράψει γκουαρδιολικούς πόντους στο βιογραφικό του μέσω της ΑΕΚ. Δηλαδή λέει Τσιγκουναρά δεν παίρνει παίκτες. Εγώ θα τους φουλάρω, θα είμαι εδώ ένα χρόνο. Εμένα θα... μου αρέσει ο Ζουνίδης και η ΑΕΚ. Το ξαναλέω έτσι. Ποδοσφαιρικά μου αρέσει. Κάνω, θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Όταν τελειώσει η σεζόν, βγει η πρώτη ΑΕΚ, δεύτερη, τρίτη, τι θα γίνει. Δεν με ενδιαφέρει. Άσο αυτό. Ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Άσο. Παίκτες της ΑΕΚ σε αγωνιστική αξία. Θα έχουν ανεβάσει μετοχές. Σε βιολογική αξία. Βιολογική αξία μπορεί να είναι ξεζουμισμένη, αλλά θα έχουν ανεβάσει μετοχές. Θα έχουν 4 χιλιαστούς ακόμα. Άστο το έργο. Θα έχουν ανεβάσει μετοχές. Όποιος κάνει υπερβολές. Την πληρώνει λες. Ειδικά δηλαδή, αν τα κυβικά του δεν είναι για αυτές τις υπερβολές. Δηλαδή το πνεμόνι, σου, το πνεμόνι σου είναι μικρό. Και 4 πακέτα τσιγάρα. Κάηκες. Είσαι μικρό δυνατοτήτων αθλητής και θες να μου τρέξεις μαραθώνιο. Έμφραγμα. Πανταγόνατα. Πρέπει να ξέρεις τη ζωή μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι δυνάμεις σου και να υπερβείς ένα κομματάκι σωστό, μόνο σωστό, λίγο. Σωστό, σωστό. Δεν μπορεί να έχεις. Δεν μπορεί να έχει σαράβαλο και να τρέξει την εθνική με 180. Κάποια στιγμή η ρόδα σου θα φύγει. Αυτή είναι η ΑΕΚ, κύριε μου. Ερώτηση από Ολυμπιακό. Έχεις κάνει κηδεία στο πρώτο μάτς με την Πέτρις. Έχεις χάσει πέρσι πρωτάθλημα. Τι κάνεις τώρα. Είδες την ΑΕΚ να αποδεκατίζεται. Χτυπάς τη Μίλαν ή κάνεις rotation. Για μένα κάνεις rotation στο Μιλάνο και έρχεσαι να χτυπήσεις την ΑΕΚ. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Ποιος θα πάει στο Μιλάνο. Ολυμπιακός. Ρωτάει ένας φίλος τι θα έκανες εσύ αν ήσουν ο Μάρτης. Θα πάει στο αφού θα βάλει το χοντρομπαλάτο αυτό να... Το γιάγια του ρε θα βάλει. Ναι, θα ξεκουράσει αρκετούς από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί έτσι. Θα φάει ένα 2-0. Και ποιο αποτέλεσμα φέρει τον Πάου την Κυριακή νομίζω ισοπαλία χωρίς δεύτερη σκέψη. Έτσι. Όποιος δεν πει ότι είναι ισοπαλία είναι ανόητος. 100% ισοπαλία. Είναι ανόητος. Ούτε διπλό ούτε άσο ισοπαλία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παπαγιανό. Καλημέρα να τον πούμε βέβαια το παλιό. Ξεφωνίζει. Η ΑΕΚ πρέπει να πατώσει παντού φέτος λέει. Είναι ο μόνος τρόπος να σωθεί. Η οργή θα φέρει την κάθαρση. Είναι αντιμελισανιδικός αυτός. Εντάξει, οκ. Okay. Βλέπει ότι εξεζουμίζει. Αεκάρα μου είσαι ψυχάρα. Τίποτα άλλο. Παλεύεις κόντρα σε έναν πρόεδρο που σου βάζει τρικλοποδιές. Χθες λέει η ΑΕΚ λέει, έκασε και την τρίτη θέση στον όμιλο πες στον διπλανό σου λέει, που του άρεσε η ΑΕΚ. Ναι, γιατί ουσιαστικά με την Μπενφίκα θα πάλευε γιατί ο Άγιαξ είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα και σε λίγο θα πάμε στα τελικά. Ως τηλεθεατής. Ω μη πάω ξύσα εξή Ολυμπιακό Αριανό Πανιόνιο κτλ. Αυτό που βλέπω. Σου άρεσε. Μου αρέσει. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν είμαι οπαδό, έχω ενστάσει. Σου μιλάω. Ω τηλεθεατή. Σου μιλάω. Ω οπαδό θέλω να μιλήσει τώρα. Ω οπαδό. Το πιάνω και του λέω, φίλε, την τίγκαρε στην ομάδα, την τζιτώνει. Την τζίτωσε πέρσι ο Χιμένεθ. Έρχεσαι να την τζιτώσει κι εσύ. Οι χιαστοί θα φεύγουν βροχή και θλάσει. Ναι. Αυτό έχω να του πω. Ωραία. Τέλο. Καλημέρα, Καρτάσα. Εναχωρέθηκα που έχασε η ΑΕΚ χθε. Δεν θέλω την ΑΕΚ ψοφή, μιλέ με τον Ολυμπιακό. Τι θέλω δυνατή, λέει ο φίλο του Ολυμπιακού που είναι μήνυμα. Τι θέλει δυνατή, λέει για να την κερδίσει. Πουλάει τρέλα κι αυτό. Άσε τον πλουαρισμό, ρε φίλε τώρα. Κουφάλα ραπ, λέει το κέρδισε στο τραπέζι, λέει με τον κόκκινο. Έβαλε κανένα στίχημα. Το έχασα, ρε τι. Τι. Είπα ότι θα βγει άντερ το μάτι. Δεν ξέρω, ναι. Καλημέρα τα κουμπαράκια από Σαμοθράκη. Καφεδάρα λέει και σα απολαμβάνω. Κουλ μια τριάδα τσουλού λέει για σήμερα.
Φιλιά στο ραπ, το αγχολητικό μας. Θα το δώσω φιλιά τώρα. Τι ανομαλία η Σαμοθράκη, ρε φίλε. Στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Ναι. Μπορεί να δει γουρούνι να κάνει έρωτα με κότα. Με κότα. Ναι. Ναι. Μπορεί να δει τέτοια παράξενα πράγματα. Μπορεί να δει τράγο να κάνει έρωτα με σκύλο. Με σκύλο. Ναι, δηλαδή... Χελώνα με βάτραχο. Πουλί. Χελώνα με βάτραχο. Με βάτραχο. Να... Το πιάσει το πουλί τώρα είναι το θέμα η χελώνα. Καταλαβαίνει τι γίνεται μεταξύ εκεί πέρα. Εντάξει, αφού τη βρίσκουν έτσι τα παιδιά. Ναι, λοιπόν, τα παιδιά, τα ζώα εκεί. Τα ζώα. Α, μόνο τα ζώα. Δεν μίλησα εγώ για παιδιά. Α, μάλιστα. Έγινε. Είσαστε κατανοητό, σαφέστατο κύριε Κωστή. Βέβαια, ναι. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα γιατί νομίζω τα είπαμε όλα. Την ξεζουμίσαμε. Ήταν πολύ καλή προσπάθειά τη. Το δεύτερο ημίχρονο, δεν τη βγήκε το παιχνίδι. Μία τελική άλλη πέρασαν τη σέντρα, ήρθε το 2-3. Και ο Κλωναρίδης με την ταχύτητα που έχει, ναι, δεν είναι Χατζηπαναγής να σταματήσει την, και να δει τον άλλον. Να τη σπάσει, λες. Ναι, είναι ο Κλωναρίδης. Εκεί έπεσε πολύ πινελίκη πάντως. Ποιος? Σε εκείνη τη φάση. Μία εκείνη, μία του Μάνταλου που δεν τη πάει και αυτό εκεί. Και το σουτ του Μπάρκα που πιστεύουν πολύ αξίζει, γιατί εγώ άκουγα χθες τα ραδιόφωνα κάτω αργά. Ρονταλάρα μπορεί να γίνει Καζαντζίδης. Εντάξει. Ο Κλωναρίδης μπορεί να γίνει Πεχταράς, να πούμε. Πέσαμε από τις καρέκλες, λέει, με τον Τράγο, λέει ο Σαρόπουλος, το φιλαράκι μου. Λοιπόν, άσε τον Τράγο, τον Σαρόπουλο, τώρα, ναι, καλημέρα. Πέσαμε, καλημέρα στο πουλένμα, στο Μετροπόντικα. Και να πούμε ότι ο Χουλτ. Ήταν καλός θες. Ήταν επικός. Βρήκε και έκανε χθες όμως. Ναι, δεν ξέρω τι βρήκε. Βρήκε και έκανε. Ναι, βρήκε ο Χουλτ ήταν επικός. Εξαιρετικός. Είναι για μένα το καλύτερο αριστερό μπακ σήμερα που μιλάμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα, σωστά. Και κακός έπαιζε ο Λόπεθ. Κακός έπαιζε ο Λόπεθ. Θα τον δω το Χουλτ στην πορεία γιατί χθες εγώ επιμένω. Ναι, πάντα, βρήκε και έκανε. Πάντα μ' άρεσε. Με υπεραριθμία και εγώ μπορεί να βρω και να κάνω. Πάντα μ' άρεσε. Εντάξει, okay, εγώ λέω ότι ο Χουλτ έχει πρόβλημα στις σέντρες. Έχει πρόβλημα στο να βρει τον άλλο. Δεν βρίσκει. Χθες βρήκε βέβαια τον Κλωναρίδη και έβαλε το ένα γκολ. Ναι. Okay. Αλλά να το δούμε και στην πορεία. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν αντιλέγω. Και σωματικά προσόντα για να πηδήξει και κεφαλιά κιόλας. Ναι, πηδάει. Είναι αλματερός. Ναι. Λοιπόν, ναι. Hoffenheim Manchester City 1-2. Εδώ ναι, να πούμε ότι προηγήθηκαν οι Γερμανοί. Το γύρισαν οι Άγγλοι με Αγκουέρο και Σίλβα. Λιόν Σαχτάρ 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ματσάρα έγινε εδώ. Δεν το είδα. Δεν το είδες. Δεν το είδες αυτό. Πήγα στο γύρω-γύρω. Γύρω, τι γύρω-γύρω, τι είναι φαγητό? Όχι, ρε, τι φαγητό. Α, γιατί γύρω-γύρω το μυαλό μου είναι. Τσεσεκά Ρεάλ, ας πούμε. Τσεσεκά Ρεάλ. 1-0 η Τσεσεκά καθήλωσε αυτή τη Ρεάλ, η οποία κοστεί. Τι είναι? Χωρίς Ρονάλντο, χωρίς Ζιντάν. Έχει χάσει και λάμψη, έχει χάσει και ουσία. Ας το Ζιντάν ήσυχο. Και ο Ζιντάν παίζει ρόλο, ναι, στον πάγκο. Είναι παρουσία. Αλλά και χωρίς τον Ρονάλντο έχει χάσει τη λάμψη και το εύκολο γκολ και το κύρος και το πρεστίζ. Με τον Λούκα δεύτερο φόρο και Ασένζιο δεκάρι. Πού είναι ο Ίσκο? Δεν έβαλε και το Μόντριτς ο άλλος, ο Λοπατέγκη. Το Ζεμπάλο έβαλε. Ναι, δεν έβαλε και το Μόντριτς, ήταν να το παίξει Μπρούκλινς. Πάρ' το 1-0. Είχε απουσίες και Σέρχιο Ράμος, είχε αρκετές απουσίες η Ρεάλ. Μεγάλη ήττα που δεν την περιμένει. Τερματοφύλακας ο Κοντός. Τερματοφύλακας ήταν ο Νάβας, ιτήθηκε 1-0. Ναι. Μάντσεστερ Βαλένθια 0-0. Συνεχίζεται το δράμα του Μουρίνιο. Ναι. Τραγικός. Έτσι όπως το είδα στον πάγκο. Ναι, το λυπήθηκες. Όχι. Όχι. Τι να το λυπήθω, γιατί να το λυπήθω. Ξέρω. Καημένος, τρία Champions League πήρε. Πήρε Champions League πήρε, αλλά είναι λίγο πίσω. Λίγο πίσω από τον χρόνο είναι. Εάν δεν ακολουθεί την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, κακό του κεφαλιού του. Δεν θα τον λυπηθώ γι' αυτό. Ναι. Απλά μου έδειξε τη φάτσα του. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, πας στο νοσοκομείο και σου λένε, κοίταξε να δεις, ο μπαμπάς, ξέρω εγώ, δεν έχει ζωή. Ναι. Πάρτε το απόφαση. Πάρτε το απόφαση. Τα μούτρα σου, ναι, άμα τα δεις εκείνη την ώρα και βάλεις και τον Μουρίνιο, ίδια μούρη έχει. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια ευρώ έχει? 22. 23. Ναι, 23 εκατομμύρια. Εάν φύγει τώρα, θα πάρει 23. Αν φύγει σε δύο μήνες, θα πάρει 11. Ναι. Αυτό περιμένουν. Τους δύο μήνες να περάσουν. Που είναι πολύ καλά τα 22 εκατομμύρια, ναι, θα τα πάρει. Ναι. Όταν βγει βόλτα όμως στο δρόμο, mm-hmm, θα του πούν, Μουρίνιο, πήρες την Τζέλση και τη διέλυσες. Πήρες τη Manchester United και τη διέλυσες. Και το ποδόσφαιρο που παρουσιάζεις είναι άθλιο. Σωστός. Ναι. Σωστός. Όπως σωστό, διαβάζω κι άλλο ένα μήνυμα. Γιατί είναι σήμερα... δηλαδή τα εκατομμύρια. Ναι. Είναι και όμως και η αυτή σου, πώς το λένε. Δηλαδή πες ένα ηθοποιό. Το γόητρό σου, το πρεστί σου. Ναι, 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 αξιοπρέπειά σου. Το διώχνει από το θέατρο. Μεγάλη προσβολή, ειδικά για καλλιτέχνες. Το διώχνει από το θέατρο. Του δίνει και τα λεφτά. Και πάει στη Μύκονο και του λένε, α, εντάξει, και ένα καλά από τώρα εσύ, αλλά σε διώξανε. Γιατί σε διώξανε? Ναι, δεν είσαι καλό. Δεν είσαι καλό και τα λοιπά. Λοιπόν, μήνυμα. Δεν το συγκινούσε το κουμπαράκι τα τελευταία χρόνια που κατέβαινα Καραϊσκάκι και έπαιζα μπαλάρα? Τότε έλεγε τα πατά που σου φαίνουν και δεν μπορούν τα παλικάρια. Τώρα λέμε την ΑΕΚ, λέμε τον διπλό, λέει το συγκινεί το παθό. Τότε έπαιξε μπαλάρα πλην του Αναστασιάδη τότε που έφαγε. Έπαιξε με τον Τζάλμα κάπω που είχαν σε τέτα τέτα ευκαιρίε και ξεφωνίζαμε όλοι εδώ τον Τζάλμα τότε. Τον είχα βάλει σαν δίκτυα τον Ολυμπιακό. Που προηγήθηκα, είχα. Έχασε 2-1. Έχασα 2-1. Ναι. Ναι. Πού καταλήγουμε τελικά, τι θέλουμε, μπαλάρα και ήττα ή κουτσό στραβό στον Άγιο Παντελήμου και νίκη? Ρε εσύ, ναι, όταν το υλικό μου είναι αυτό το μέτριο και βλέπω μια αυταπάτηση από τους παίκτες που λέει τη ΣΑΕΚ παλικάρια. Τη ΣΑΕΚ παλικάρια. Σπάστε τα δοκάρια, λέω. Βγάζουν παραπάνω από ό,τι μπορούν να δώσουν. Ναι. Αυτό συγκινεί. Δεν συγκινεί. Δηλαδή. Τον παδό δεν του συγκινεί αυτό όμως. Ναι.
Καθόλου δεν τον νοιάζει. Να έπαιρνε παιχταράδε Παπαγιανόπουλο, ναι. Θα σου πει να έπαιρνε παιχταράδε, ναι, ναι. Να μην έχω αυτά τα παλικάρια, άντε γιουρούσι, να είχα παιχταράδε μέσα να του έκανα γιογιό. Σου λέω ναι. Εγώ που είμαι η μειοψηφία που μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είμαι οπαδό. Ναι. Μου άρεσε η Άκη πιο πολύ. Στο ΑΕΚ Μπενφίκα από το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Ναι. Μου άρεσε πιο πολύ. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα ένα ημίχρονο fair play να κάνει και ένα 4-1 και να κάθομαι εγώ εδώ πέρα. Είναι παιχνίδι άλλων ειδικών, σου ξαναλέω. Εκείνο είχε να κάνει με goal average. Εδώ είχαμε όμιλο. Τι να κάνουμε τώρα. Του average, ναι. Αλλά βλέπω ότι... Είχαμε τη ρεβάζ στο 1-1. Βλέπω έναν Μπακασέτα, ο οποίο είναι αργό. Ναι, αλλά καλώ τον βάζει στη γραμμή, τρέχα πια στο back. Βλέπω το Μάντολο που είναι δεκάρι, του λέει τρέχα πια στο back. Γίνε extreme, γίνε back, γίνε δεκάρι, μπε στην περιοχή. Ο Μάνταλος, να κλάψω εγώ τώρα δηλαδή. Ναι, να συγκινηθώ που κάνουν παραπάνω δουλειές. Να έπαιρνε παίχτες ο Μελισανίδης. Εγώ είμαι Παπαγιανόπουλο τώρα εδώ. Και εγώ είμαι με τον Παπαγιανόπουλο. Να έπαιρνε παιχταράδες. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή ο αεξής που βρίζει τον Κλωναρίδη και τον Μπάρκα. Κακώς τον βρίζει. Θέλει μπουνίδια. Από εδώ μέχρι τη Χαριλάου τον δέρνεις. Το πρόβλημα είναι αλλού, δεν ο είναι σαν τους. Αν βγει αεξής και πει Κλωναρίδης πας την μπάλα, θα του πω εσύ τι δουλειά σου δουλεύεις για ένα, για δύο ή για τρεις. Ναι. Έτσι το δέχομαι, αλλά. Για δε τη δουλειά τη δικιά σου. Τη δουλειά τη δικιά σου, καλό μου αγόρι. Είσαι δηλαδή σε μια εταιρεία σε εργασιακό μεσαίωνα και βρει τον Κλωναρίδη που σου κάνει δύο γκολ και χάνει το τρίτο γιατί με την ταχύτητα που είχε, πλάσαρε. Λες δηλαδή εσύ. Καλά έκανε και πλάσαρε. Με αυτού του παίχτε παίρνει παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Έτσι. Τα οποία θα χάσει, ναι. Θα χάσει εξαιτία του Τσιγκουναρά. Άρα εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε ότι εκεί. Αυτό το πράγμα το φουλάρισμα. Κάνει κακό και στον οργανισμό των ποδοσφαιριστών. Και θα το βρει η ΑΕΚ μπροστά. Μα η ΑΕΚ έδειξε ότι την ναι, αλλά μπορεί να χαθεί όλη μια χρονιά τώρα. Να φαίνεται χαθεί. Ότι την εδιέφεραν τα. Πόσα παίρνει ισοπαλία. Ισοπαλία πόσο παίρνει. Ισοπαλία περιγελίκη. Πάνω από εκατομμύριο πλέον έχουν αλλάξει τα. Δηλαδή 900 χιλιάρικα την εδιέφεραν περισσότερο να πει στον ΑΕΞΗ το Μελισανίδη από τον τέρπι στο ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ ναι. Το Μελισανίδη τον εδιέφερε έτσι όπω φούλαρε η ΑΕΚ περισσότερο το ματ. Με την Μπενφίκα να πάρει το 1 εκατομμύριο ναι. Παρά το μάτς στο ΟΑΚΑ. Έρχονται μπουλκουμένες σημαίνει... τώρα. Έρχονται μπουλκουμένες. Δηλαδή ξεφωνητά. Δεν θα πάει ούτε και ο κόσμος. Σημαίνει μετά. Ότι και ο Ζουνίδης ναι. Ακολουθεί τα θέλω του αφεντικού. Φυσικά. Είναι ναι. Δηλαδή ο Ρουφιάνος του αφεντικού. Όχι Ρουφιάνος. Επειδή εκτελεί τις οδηγίες που του λέει το αφεντικό, δεν είναι Ρουφιάνος. Α τον πήρε φίλε και τι να δει. Εμείς πάμε. Είναι ένας στρατηγός, ένας πιστός υπάλληλος. Πάμε για πρωτάθλημα. Πώς θα πάμε για πρωτάθλημα. Πάμε παίξει ο Μάνταλος την Πέμπτη. Τη μέρα σήμερα, Τετάρτη και την Κυριακή. Ο Μπακασέτας Τετάρτη και Κυριακή με 12 χιλιόμετρα τρέξει ο Μπακασέτας. Ξέρεις τι είναι, σαν να βλέπεις τον κόκκινο να τρέχει να πούμε παραδείγμα. Το Λουτσέσκου ξεφωνίζατε. Το Λουτσέσκου ξεφωνίζει. Πρέπει να βάλεις προτεραιότητες αυτή τη ζωή. Τι θες να κάνεις. Τι θέλεις. Θες να μαζέψεις εκατομμύρια, τι θες να κάνεις. Το Λουτσέσκου. Ναι, ο Λουτσέσκου έχει βάλει προτεραιότητα το πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω αυτά τα μάσα να πάρω. Ναι. Και χαλαρώσω στα άλλα τα παιχνίδια. Ναι. Μια που είπαμε για Λουτσέσκου, μια που είπαμε για Πάκ, μια που είπαμε ναι. Για χαλάρωμα. Ναι, ναι. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, φεύγει αποστολή για την Λευκορωσία. Γιώργο, καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Στο αεροδρόμιο, εγώ μόλις τώρα έρθει η αποστολή του ΠΑΟΚ. Σε λίγη ώρα πετάει με πτήση τσάρτερ για το Μίνσκ, όπου δίνει αύριο αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι από κάθε άποψη, από τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ δεν είναι ιεραρχικός στόχος, μπορεί να είναι μεγάλο στόχος στο πρωτάθλημα, αλλά θέλω να προχωρήσω στην Ευρώπη και να περάσω και τη φάση του 32 για μια ακόμα φορά και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Η αποστολή του ΠΑΟΚ, η οποία να σημειώσουμε ότι είναι με 21 παίκτες, οι μοναδικοί παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ταξιδέψει, μάλλον δεν θα ταξιδέψουν, είναι ο Κίτσιου, είναι ο ως τέταρτος θεματοφύλακας ο Γλύκος, είναι ο Ελ Καντουρί που δεν είναι έτοιμος και ο φίλος μας. Είναι και ο Άρντα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν θα χρειαστεί σήμερα να ταλαιπωρηθεί και το λέω αυτό γιατί θα μείνει στο Μίσκο όπως έμεινε και πριν από 4 χρόνια, απλά η σημερινή προπόνηση, η συνέντευξη τύπου και τα συναφή θα γίνουν στο γήπεδο της Δυναμό Μίνσκ mm-hmm. Και όχι στο γήπεδο που θα γίνει αύριο η αναμέτρηση, πολύ απλά διότι αυτό το γήπεδο είναι στο Μπαρισάο και είναι 80 περίπου χιλιόμετρα μακριά από το Μίνσκ. Άρα φροντίζει ο ΠΑΟΚ να μην ταλαιπωρήσει τους παίχτες του, έτσι. Ναι, γιατί ναι. Δεν είναι, επειδή βρέθηκα και το 2014, Νίκο, δεν είναι και το καλύτερο δικό δίκτυο. Δηλαδή ναι. Θέλεις μια μισή ώρα για να πας. Εντάξει, ναι. Και γι' αυτό αποφασίστηκε η σημερινή προπόνηση να γίνει στο Μίνσκ εκεί που θα μείνει ο ΠΑΟΚ. Και έτσι λοιπόν οι ποδοσφαιριστές και η αποστολή γενικότερα θα πάει για πρώτη φορά στο γήπεδο για την μέρα του αγώνα, αύριο. Απλά να πω ότι έτσι πως έχει αλλάξει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ, από το 2014 που είχε βρεθεί για να παίξει με τη Δυναμό Μίνσκ, κανείς ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ταξιδεύει. Θυμίζουμε δεν δηλαδή σε εκείνο το μάτς είχε βάλει δύο γκολ ο Κλάους, έτσι, το 0-2. Ναι, 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 σωστά. Ο μοναδικός παίκτης που είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι σήμερα στην αποστολή, είναι ο Γλύκος και κανείς άλλος. Ναι. Προετοιμασμένοι παίκτες του ΠΑΟΚ φυσικά να δουν και χειμώνα έτσι, γιατί όπως μπήκα και είδα και βροχές θα υπάρχουν και η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει το βράδυ τους 2-3 βαθμούς
Και τα ξημερώματα μπορεί να είναι και μείον. Αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς το αναμέναμε, το περιμέναμε από τη στιγμή που μιλάμε για Λευκορωσία και μπήκαμε στον Οκτώβριο. Τι ώρα είναι η πτήση, τι ώρα είναι η πτήση, Γιώργο, για να... Τώρα φεύγει ο Πάος, τώρα πετάει. Γιώργο, οπότε τα λέμε από το Μίνσκ για συνεντεύξεις τύπου και τα συναθεί πάνω στην εκπομπή σου μαζί με τον Θεό Κυλώνη. Γούσταρες, άμα πληρώνεσαι, γουστάρεις, έτσι. Ναι. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ. Καλή πτήση, φιλιά. Φιλιά. Άμα πληρώνεσαι, αποθεώνεις, έτσι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ. Να ολοκληρώσω λίγο με τα τελικά αποτελέσματα. ΤΣΣΚΑ Ρεάλ 1-0, Ρώμα Πλιζέν με χατρίκ Τζέκο 5-0. Bayern Ajax 1-1. Εδώ θέλω να κάνουμε λίγο ποδοσφαιρική κουβέντα μετά το break. Αλλά ως τότε, ακούστε λίγο κάτι που πραγματικά έχει ενδιαφέρον, διότι παράσταση show, ένα ερωτικό story που εξελίσσεται σε όλη διάρκεια της παράστασης και ντύνεται με τα τραγούδια του Πλούταρχου. Είναι υπερπαραγωγή, όσοι γουστάρετε, παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και το στήριο κοστίζει 20 ευρώ το ποτάκι. Μπήκαμε δεύτερη ώρα. Καλημέρα στο Σαββίνιο. Ναι. Καλημέρα στο παιδί. Θα πάω στα Planet να τον βρω. Να πας. Είναι χορηγός μου στο Euro που αν. Είναι ωραίος. Κυμπάρης. Τα πετρέλα εκεί και αυτά. Ναι. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος ο Σαββίνιος. Καλό στοίχημα παίζει. Και παίζει και στοίχημα. Είναι ωραίος. Αργιανάκι άρρωστο. Βέβαια εκεί του βγήκαν παοξίδες. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι δημοκρατικός. Είναι. Θα κάνω το παιδί. Όχι, όχι. Είναι ωραίος τύπος το λέω. Τα παιδιά μας δεν είναι κτήματά μας. 100%. Λέει. Θα κάνω το παιδί μου γιατρό. Επειδή ήταν αυτός γιατρός. Λέει ο άλλος, εγώ θέλω να γίνω μουσικός. Άι, θα γίνεις γιατρός. Ρε βλάκα. Αυτό είναι ένα παιδί το οποίο έχει καλλιτεχνικές αυτές και θέλει να γίνει μουσικός. Εσύ είσαι γιατρός. Δηλαδή, επειδή εσύ έγινες γιατρός, εγώ 100%. Πρέπει να γίνω γιατρός. Έχουν δικά του ζωή, δικά του προσωπικότητα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Τον κάνω παψάκια, τον κάνω γιατρό. Ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Απλά του καθοδηγούμε εκεί που θα επιλέξουν οι ίδιοι τι θα κάνουν. Γιατί είναι μικροί, δεν νιώθουν πράγματα. Μικροί. Μπορεί να είσαι εσύ δεξιός και να βγει κουμούνα ο γιος. Σωστό. Δεν το συζητάμε. Το πρώτο που πρέπει να δίνει είναι εσύ. Έχουν δικά του ζωή. Δικά του ζωή. Είναι δικά του, δεν δικιά μας. Λοιπόν. Θα πάρεις αυτό που θα σου πω εγώ. Να στείλουμε, λέει, συνεχίζονται τα μηνύματα. Κάνα χαρτομάτιλο, λέει, στο κουμπαράκι σου, λέει, σήμερα. Μα συγκίνησε τον ευαίσθητο, λέει, που συγκινήθηκε, λέει, με την ΑΕΚ. Άμα θέλει, συγκινήσεις να δει τη Μάρθα Κλάψα. Εμείς κάναμε, λέει, πρώτη φορά 5 στα 5 την ιστορία μας και θέλω πρωτάθλημα, δεν με νοιάζει. Εσύ έκανες 5 στα 5, ρε, άχητε, να πούμε. Χωρίς μπάλα. Ρε, άχητε. Πήγε στον Πανιόνιο και σε έβαλε ο Ανικό μες στα δίκτυα ένα ημίχρονο. Όχι, 20 λεπτά άκουσα την. Σε έβαλε μες στα δίκτυα ο Ανικό. 20 λεπτά πήγε στον Πανιόνιο. Σε έβαλε ο Παντελίδη, σε πήρε το κέντρο, έκανες 5 στα 5 βλάχο. Ναι, τα έκανα όμως, ρε Κωστή. Τα έκανες. Άμα δεν τα έκανα θα με ξεφώνιζες. Τα έκανες με ποιον έπαιξες, ρε. Ολυμπιακό έπαιξα, ΑΕΚ έπαιξα, Όφη εκτός Πανιόνι, εκτός Αστέρα. Μπράβο, το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Και έχω παίξει και με Τσέλσι, με Σπαρτάκ, με Μπενφίκα. Με την Τσέλσι. Με την Τσέλσι και με την Μπενφίκα σας κάνει και η ψυχή. Ο μεγάλος Λουτσέσκου ήξερε τι θα κάνει. Διαχείρισε, εγώ πρέπει να πάρω τα μάτς που με συμφέρουν. Εγώ δεν έχω και απέτηση τώρα. Εδώ δεν είχαμε απέτηση από τον Ολυμπιακό του Κόκαλη. Θα έχω εγώ απέτηση από τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη στην Ευρώπη τώρα. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω κριτική. Σωστό. Ο άλλος έφαγε 20 χρόνια φάπες. Ναι, και δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε στην τίποτα. Ευρώπη. Τα πήρε τα λεφτά, δεν έκανε τίποτα. Τουλάχιστον ο Σαββίδης δεν πήρε τίποτα για να δώσει. Φράγκο, τσακιστή δεκάρα. Κάτι ψηλά από το Europa League. Τρίχες. Ναι. Έτσι. Από το Ολυμπιακό, εγώ προσωπικά τώρα χωρίς πλάκα είχα απέτηση να φτάσει τουλάχιστον μία φορά. Στο τελικό του UEFA. Ακριβώς. Ή στα ημιτελικά, έστω να είναι τζέρτζελο. Μία φορά φτάσει ο Ολυμπιακός. Δεν του ένοιαζε. Και νοιάζει τον Ζουνίδη να δείξει. Στο μάτι με την Μπενφίκα και να πάει στο ΆΚΑ τώρα και να τον κάνουν πλάκα τον Φελό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αποστολή ΠΑΟΚ έφυγε, άκουσες χωρίς Βάρντα. Καλό ταξίδι να έχουν τα παιδιά και ο Ζαΐρης και τα παιδιά να Λευκορωσία, πάνε. Λευκορωσία, χωρίς Εκαντουρί, χωρίς Βάρντα. Μάλλον με Τόσκα αντί Βιερίνια θα ξεκινήσει ο Λουτσέσκο, ο οποίος θέλει να ξεκουράσει κι άλλο τον Πορτογάλο. Ναι. Ο Βιερίνια είναι στα πρόθυρα να πάει με το Μάνταλο στα Ιαματικά. Ναι, λόγια. Αλλά ο ένας τον ξεκουράζει και ο άλλος τον έβαλε να ξεζουμιστεί χθες. Ναι, βέβαια. Είναι διαφορά. Αυτό θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Και δεν θα το πάρει ο Τσιγκουναράς. Ο Τσιγκουναράς. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Γι' αυτό θα το πάρει το πρωτάθλημα. Θα φανεί ο Τόσκα. Πού τον ψωνίσατε αυτόν. Την Πέτης. Από την Πέτης. Ναι. Τον Τόσκα. Τον Τόσκα, ναι. Δηλαδή καλύτερος... Ρουμανίας είναι. Είναι καλύτερος από το Ράτσα, ας πούμε. Όχι. Όχι. Σίγουρα όχι. Ο Ράτσι ήταν φίλε ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής με καριέρα, με σαρτά. Έχετε μια κατάρα, ρε. Αυτός είναι μικρός, 25 είναι. Έχετε ακόμα μια κατάρα, άνοιξες γραμμές. Ναι, ανοίγουμε τώρα γραμμές. Τώρα γραμμές. Ανοίγουμε 90-90-90. Αργίζει. Για Champions League, μα αφού θες να πεις τα δικά σου. Ρώτα τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι. Σας αρέσει αυτό που είδατε χθες ή αυτό που είδατε με τον ΠΑΟΞ στην Ευρώπη.
Ας τα οπαδικά. Η μπάλα που παίζει η ΑΕΚ. Όχι. Στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ. Τα έχω δει αυτά τα έργα, γόρι μου, εγώ. Τα έχω δει, σου λέω. Πάω Ξάλκε και την επόμενη μέρα μια εβδομάδα μιλιόμουν. Πλάκα με κάνεις, τι να μ' αρέσει. Το λέω εγώ. 100% θα έχω άμα βάλεις δίλημα. Μάλιστα. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Δεν σας αρέσει η μπάλα η καλή. Όχι, το αποτέλεσμα μας αρέσει. Η νίκη, μα δεν το ξέρεις πώς είναι. Άρα είσαι το παδί μόνο. Ο παδί της νίκης. Ο παδί της νίκης. Και καμιά φορά είμαστε οπαδοί της γκρίνιας. Ακόμα και όταν κερδίζουμε πάλι θα γκρινιάξουμε. Τότε μην κατηγορείτε τους οπαδούς του Ολυμπιακού με τη διαιτησία που παίρνουν τα πρωταθλήματα και αυτοί οι οπαδοί της. Όχι, τους κατηγορούμε γιατί το παίρνουν με διαιτησία. Πάρτα με προσπαθή σου. Καλά κάνει. Οπαδός της νίκης. Να μην σε ξεμονεί. Οπαδός νίκης, αλλά με μπάλα, όχι με διαιτητές. Εσύ τις ενώσεις, γιατί θες να τις πάρεις. Τον αστέρα, τι πιο αστέρα, εσύ. Πετάχτηκε και ο άλλος εδώ, ο Σαμουράι, ο απέναντι. Πώς πήρε τον αστέρα. Πάμε γραμμές, έλα καλημέρες. Άντρε με τρελάρετε πρωί-πρωί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε! Ναι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Το πρωί αργού να ξυπνήσω. Εγώ μιλάω, έτσι. Υγρασία, τώρα θα έχουμε θέματα. Εσείς. Ναι, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, παιδιά. Να σε καλά. Πρώτον, συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο σε όλα όσα έχει πει. Παοξής. Ναι. Νίκο, να σε κάνω μια ερώτηση. Κάνε με. Δεν μου λες, ο Βέρμπλουμ και ο Χατσερίδη έχει περισσότερη τέτοια για να παίξει από τον Μπρούνο Γκάμα και τον άλλον που σε αρέσει από τον Άρη. Τι σχέση έχει αυτά, ρε φίλε, που μου ρωτάς τώρα με αυτά που έχουμε πει σήμερα. Τι συμφωνείς, για τι πράγμα συμφωνείς, για θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Εδώ μιλάμε τόση ώρα για την ΑΕΚ, για το πώς χάνει, πώς κερδίζει. Και να την κάνω την ΑΕΚ, ρε, εγώ, την ΑΕΚ, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει και θα κάνω εγώ την Πέμπτη αύριο. Ναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι, άμα είσαι κανονικός παοξής, πρέπει να σε ενδιαφέρει, θα κάνεις το πρωτάθλημα. Όχι στην Ευρώπη. Δεν με ψήνεις, να ξέρεις. Είσαι μειοψηφία. Εσένα τι σε ενδιαφέρει να πας καλά στην Ευρώπη να πάρεις το πρωτάθλημα. Είμαι 48 χρονών. Ναι, 48 χρονών. Βαρέθηκα όλα αυτά που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σου, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε το μικρό το Σαββίδι που είναι άμπαλος. Που έχει δίκιο ο Κωστής σε αυτό το πράγμα. Καλά, δεν ξέρουμε. Ο Κωστής ξέρει ότι δεν είναι άμπαλος, απλά έχει καπρίτσια και βίτσια. Έτσι είναι ο Κωστή, τον έχει συναντήσει. Από τον μπαμπά του ξέρει δυο τόνους μπάλα παραπάνω. Ναι. Από τον μπαμπά του. Ναι. Και με έφερε να πάρει το Κατερίδη, τον πληρώνει ένα 200. Ναι. Είπαμε, καπρίτσιο βίτσιο δικό του. Τι να κάνουμε, ένα αφεντικό, άμα θέλει να φέρει στη δουλειά, ρε φίλε, ένα που τον γουστάρει, θα του πει κάτι. Θέλω αυτό να τελείωσε. Ο Ανδρώνης δεν έχει φέρει εδώ πέρα. Ζαβού και. Θέλω να φέρω αυτό, θα πει εσύ το αφεντικό, ποιο θα φέρει στη δουλειά. Σωστό. Τελειώσαμε. Καλά λέει. Τον άλλο μου τον περιμέναμε δύο μήνες για να έρθει. Ποιον? Αυτόν τον Βέρμπλουμ. Ναι, είχε πει πριν κανένα μήνα περίπου ότι βρήκε ένα χάφλες για τρία χρόνια. Ναι. Έτσι είχε πει. Ναι, εντάξει, περίμενε. Εγώ πιστεύω ότι. Άλλοι έφεραν παράδειγμα το Βαρέλα που δεν έπρεπε. Για 48 θα έπρεπε. Εγώ θα περίμενα από σένα να είσαι λίγο πιο υπομονετικός. Εφόσον έχει περιμένει 30 χρόνια, 35 χωρίς να δει τίποτα, νομίζω ότι δύο μήνες θα είχε το δικαίωμα. Εσύ πάλι δεν βλέπει μπάλα. Πόσο ακόμα να περιμένει τίποτα. Εδώ περιμένει 30 χρόνια πρωτάθλημα, δεν μπορεί να περιμένει ένα παίχτη δύο μήνες. Κάτσε να το δούμε. Ένα λεπτό. Η αρχή είναι η επικίνδυνη και αυτή ξέρεις που πρέπει να πάρουμε παιχνίδια. Γιατί έχασε κανένα μάτσο στο πρωτάθλημα. Δεν έχασε ρεσί, αλλά με προθέσει με ξεφτέλησε ο άλλος. Έπρεπε να φάω τρία γκολ και από κολοφαρδία δεν πήρα το. Εγώ το. Συγγνώμη φίλε, αλλά εγώ το γούσταρα. Γιατί όταν έπαιζα μπάλα τρία χρόνια στο Καραϊσκάκι, έχανα και έκλαιγα τη Δευτέρα. Θέση μου χαμογελαστό. Αυτά που έγιναν πέρσι, το γούσταρα. Και εγώ το γούσταρα. Εγώ το χάρηκα και εγώ έκανα. Αλλά δεν μου λε αύριο μεθαύριο τι θα κάνουμε. Κάτσε να δούμε, ρε φίλε. Μην προεξοφλούμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Κάτσε να δούμε. Γι' αυτό σου λέω: δώσε λίγο χρόνο στην ομάδα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ναι. Επειδή το αποτέλεσμα μετράει, ναι. Άμα το χάσει το πρωτάθλημα που δεν το βλέπω, λέμε από την ΑΕΚ, ναι. Τότε αρχίζει να αγκαρίζει ο Κουλιανός. Φυσικά. Ναι. Θα αγκαρίζει. Τώρα, ναι. Τώρα είναι. Τώρα χτυπάω καμπανάκι ναι. Όποτε πρέπει. Γιατί ναι. Η ομάδα δεν παίζει καλά. Δείτε τι θα κάνουμε. Ναι. Αλλά όχι να γκρινιάζω τώρα. Τίποτα δεν χτυπά. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Τι έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, καλό στο παιδί. Καλά. Καλά. Το κουμπαράκι, α, και τα καλή, αλλά φάγε τρύπαλο, κουμπαράκι μου. Γελάς, ψόφιος είσαι. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει πρώτα να βλέπω μπάλα και μετά το αποτέλεσμα. Εντάξει, τότε είσαι ικανοποιημένος, δεν χρειάζεται να παίρνεις πρωτάθλημα. Τόσα χρόνια μπάλα έβλεπες. Το 2004 φαίνεται που είχα τον Αναστασιάδη, φαίνεται πως είχα παίκτες και δεν είχα την Παναγιά. Και φαίνεται πως την έχω φέτος την Παναγιά. Φύγε Coca-Cola, φύγε με τις Παναγιές. Φύγε, φύγε, με χρονοκαθυστέρηση ήρθε το γέλιο. Έλα, πάμε, επόμενος. Ήτανε η Παναγιά. Ναι.
Δεν ήταν τη Γουαδελούπη, ήταν μετά. Άλλη Παναγία. Άλλη Παναγία. Γιατί έχει καμιά 138 Παναγιάδες. Έχει πολλές, έχει. Έχει καλή οικονόμα και Παναγία. Καλημέρα, άστα τώρα τα θρησκευτικά, μην τα βάλουμε και αυτά. Έχει χαμό η Γιάννη. Μη. Καλημέρα, λάθος Παναγιά έχει ο Άγγελος. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, ναι. Γλυκό αγόρι Κώστα μου. Εσύ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έκανε μια κριτική ο Κώστας, ρωτάω τον Κουλιανό τώρα, έτσι. Ναι. Με το μάτς με την Τσέλσι. Ναι, βέβαια, είχε κάνει κριτική. Μπράβο. Η κριτική του ποια ήταν όμως. Θα μου δώσεις εσύ την απάντηση τώρα. Θα σου δώσω εγώ απάντηση για την κριτική του Κώστα. Ναι, που έκανε, θα την ξέρεις. Φυσικά την ξέρω. Ότι δεν έβαλε. Πες μου ποια χρονιά ο Πάοκ είχε τα τρία χειρότερα χαφ που μου κατέβασε με ένα Λουτσέσκου με την Τσέλσι. Ποια χρονιά ο Πάοκ είχε χειρότερα. Από το 1959 ιδρύσεως της Άλφα Εθνικής, πότε ο Πάοκ, επί Σαββίδη τώρα, είχε χειρότερα χαφ. Ας τους άλλους. Ναι. Οι άλλοι είναι καλοί. Τα χαφ λέω. Φίλε, πες μου πότε ο Πάοκ έχει 5 στα 5 στο πρωτάθλημα. Χωρίς φιλικό του Κωνσταντίνου. Κοίταξε, δεν θα μου έρωτα πάντα. Όχι, κάτσε. Εγώ σε ρωτάω ξανά, σε κάνω απάντηση. Ποτέ. Πες μου εσύ τα χαφ τα χειρότερα. Ποτέ. Ναι. Με τα χειρότερα χαφ λοιπόν έχω κάνει 5 στα 5. Κοίταξε, Παοκτσής είμαι. Ναι. Εντάξει, εγώ εχθές ειλικρινά σε μιλάω αυτό το πράγμα που έκανε ο Βλάκας ο Κολοναρίδης. Ναι. Να μην δώσει έτοιμο γκολ να μην δώσει να πάρει το μάτς. Τα είπα στον Κωνσταντίνο, μου λέει έρχεται με φόρα λέει. Τι να τον κάνω. Έρχεται με φόρα λέει, δεν σκέφτεται. Ο Κολοναρίδης είναι, τρέχει. Το πρωτάθλημα εγώ δεν το βλέπω το παίρνουμε να σου πω γιατί. Άμα δεν κάνει μια λανέτα να πάρει δύο χαφάκια, αυτά μου πήρε εκείνη τη ρόμπα, εκείνη το παλτό του Κατερίδη, που είναι πιο βαρύ κατά λάχανα. Λοιπόν, να μου κάνει τι, πώς θα πάρει το πρωτάθλημα. Λέει λοιπόν ότι βλέπει ότι η ποιότητα διαχρονικά δεν θα του φέρει το πρωτάθλημα και αυτό τον ανησυχεί και τον εκνευρίζει. Μάλιστα. Αυτό okay. Ναι. Εγώ δεν βλέπω ειδικά για τον Χατζηρίδη πρόβλημα. Υπάρχει Βαρέλα Κρέσπο εκεί. Στα χαφ έχω πει ότι σίγουρα θα ήθελα κάτι τη καλύτερο και περιμένω τον Βέρμπλουμ. Κάντε λίγο υπομονή. 35 χρόνια περιμέναμε να δούμε τον Βέρμπλουμ σε ένα μήνα. Αγόρι μου, ο Βέρμπλουμ να πούμε λίγο τι να κάνει. Θα να κάνει τι διακοπέ στην Ελλάδα με τη γυναίκα του. Εντάξει, okay. Τα ίδια λέγατε και για τον Βαρέλα και για τον Κρέσπο και για τον Μαουρίσιο και μόλι βρήκα ρυθμό τα παιδιά παίζουν μπαλίτσα. Τα ίδια δεν λέγατε. Ποιος είπε ο Κρέσπο. Αγόρι, ναι. Απάντησε τον αρεγλικό αγόρι. Τι να απαντήσει, ρε αγόρι μου, τι να απαντήσει. Τα αποτελέσματα σε διασύρουν σε αυτό που λες. Εμένα. Ποιον εμένα διασύρουνε. 28-29 νίκες έχουμε. Τι θες να κάνουμε. 30-29. Δεν αντιλέγω τώρα σε αυτό που λες. Με αυτό σου λέω τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτό απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτήσω. Αυτό που βλέπετε τον αρέσει τον ανθρώπο. Δεν τον αρέσει. Χειρότερη χρονιά ήταν ο Πάκ με 3 αποτυχημένα χάφ. Ναι, οκ. Εγώ διαφωνώ να σε καλά φίλε. Πάμε στον επόμενο. Αλλά δεν μας είπες τα 3 χειρότερα. Μα όλα χειρότερα ήταν. Ποια? Όλα τα χρόνια ήταν τα χειρότερα. Τα μοναδικά καλά χαφ που ήταν τον Βιτόλ με τον Γκαρσία. Τι θες να πάμε σε κάτι Βραζιλιάνου περίεργου που είχε φέρει κάτι ίδιο, κάτι τέτοιο. Θες να πάμε. Σιγά τώρα θα έρθει ο Σκαρτάδος με ένα όπλο εδώ να μας πυροβολήσει. Ο Σκαρτάδος ήταν οχτάρι, δεν ήταν αμυντικό χαφ. Χαφ είναι. Ναι, οχτάρι. Ήταν στη θέση του Πέλκα. Ναι, εκεί έπεσε. Τι όχι. Στη θέση του Μαουρίσιο ήταν. Στη θέση του Μαουρίσιο. Μια χαρά είναι ο Μαουρίσιο. Αν δεν σα αρέσει το Μαουρίσιο. Ο Πέλκα, σ' αρέσει εσένα. Εμένα μου αρέσει, ναι. Πάρ το σπίτι. Θα τον πάρω και σπίτι. Και γαμπρό θα τον πάρω και ήσυχο είναι. Δεν βγαίνει έξω, μια χαρά είναι ο Μαουρίσιο. Δεν σ' αρέσει ο Μαουρίσιο. Ποια ομάδα στην Ελλάδα έχει καλύτερο λοιπόν παίχτη σε σχέση με τον Μαουρίσιο. Τι κάνει ο Μαουρίσιο στον Πάο. Από το να γυρίζει την μπάλα στο στόπερ. Τι κάνει κανένα σούτερ στην περιοχή. Φυσικά. Πασάρι, φυσικά. Πλευροκοπεί, σεντράρι. Φυσικά. Τι να πλευροκοπεί. Όταν χαθεί η μπάλα γυρίζει γρήγορα πίσω. Γυρίζει, ναι, γυρίζει γρήγορα μια πίσω. Μια χαρά είναι ο και την επαναφέρει γρήγορα μπροστά. Δεν σας αρέσει ούτε ο Μαουρίσιο. Σ' αρέσει εσένα. Εμένα μου αρέσει. Πλέον αυτός ο Μαουρίσιο που βλέπω φέτος. Σ' αρέσει. Ναι. Ο περσινός δεν μ' άρεσε. Ναι. Φέτος αρέσει. Ναι, φυσικά. Γιατί ο άνθρωπος είχε 3 μήνες, 6 μήνες διακοπές λόγω του ότι έπεσε στη Ρωσία και δεν ήταν έτοιμος. Το ίδιο ισχύει για Βερμπλουμ. Ναι. Γι' αυτό λέω να περιμένω 2 μήνες. 2 μήνες δεν πάω και κάτι υπομονή. Μαζί σας εγώ, οκ. Okay. Εγώ φίλε με Σαββίδη πρόεδρο. Δεν κάνεις καθόλου. Ούτε 2 μέρες δεν κάνω. Okay. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάνω εγώ υπομονή. Έλα φίλε. Πάμε καλημέρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλώς ο να. Αεξής. Έλα ρε Αεξή, έλα γορμού. Λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος ως προς την αρχητικότητα της ομάδος. Αυτό είναι λογικό. Είμαστε... Ναι, λογικό είναι. Είναι λογικό. Ο Τσιγκουναρά τώρα θα πει. Ο Τσιγκουναράς ράπ είναι ο πρόεδράρας και θέλει 15 Ιβάν και 15 Ιβάν. Καλά, αυτό εξυπακούεται φίλε. Σαν παράγοντας, σαν γνώση, σαν δολοπλοκία, ό,τι γουστάρεις. Αλλά από την άλλη μεριά κάτι παραπάνω μπορούσε να δώσει την ΑΕΚ. Είναι καβουράκια. Είναι παραγοντάρα και μεγάλος καβούριας. Εγώ θα το λέω. Αυτό είναι. Καβούριας δεν είναι. Και σαν άντρας. Προτεραιότητα το γήπεδο. Είναι
σωστός, γιατί από το 0. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, εγώ αν ήμουν οπαδός ΣΑΕΚ θα είχα τρομερά παράπονα, γιατί ενώ βγήκα Champions League δεν μου πήρε δύο παίχτες. Αυτό μόνο, τίποτα παραπάνω. Μόνο αυτό. Έτσι, απλά πράγματα. Άκουσε μου κάτι. Ναι. Άκουσε λίγο κάτι. Έχω 8 εκατομμύρια budget. Έχω κάνει αυτή την ομάδα που έχω κάνει. Εσύ είσαι 20-25 και σε παίζω στα ίσα. Και δεν τρώω τετράμπαλο, δεν τρώω ντόρτι από την Μπενφίκα. Και να με κάνει fair play. Ναι, αυτό σε ικανοποιεί δηλαδή. Δεν σε ικανοποιεί. Ναι, το ότι ήρθε στην Τούμπα, χωρίς να παίξω εγώ μπάλα, σε κέρδισα. Γιατί ήμουν χειρότερος από σένα και σε κέρδισα. Καταρχήν ήμουν καλύτερος με στην Τούμπα από σένα. Ναι, και έχασες. Με δύο λάθη δικά μου έχασα το παιχνίδι. Πρέπει να σε προβληματίζει αυτό που ήσουν καλύτερος και δεν με κέρδισες. Όντως με προβληματίζει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι αυτό που λέει και ο Κουμπαράκης εκεί πέρα, σε έκανε ένα ημίχρονο fair play η Μπενφίκα και σε έβαλε ντόρτι σε ένα τέταρτο. Καλά, και σένα. Τι ένα τέταρτο. 0-2 στο 10 σε είχε χθες. Σταμάτησαν να παίζουν μπάλα γιατί έχουν πόρτο και ήρθε ο Κατσαπλιάς και πήρε την αποβολή. Τι νομίζεις, πώς θα πήγαινε το μάτς. Να σου κάνω μια ερώτηση. Βρες μου ένα παιχνίδι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ελλάδα ή ελληνικής ομάδος, να παίζει στην έδρα της και να έχει 20% κατοχή μπάλας, όπως εσύ με την Τσέλσι. Εντάξει φίλε, με την Τσέλσι έπαιζε όμως. Και δεν είχα 20. Περσινή ομάδα έπαιζα. Αυτό τον παπά με το 20% να το σταματήσουν, 36% ήταν η κατοχή του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Να μην λέμε ψέματα τουλάχιστον. Η κατοχή στο ποδόσφαιρο δεν με ενδιαφέρει. Ναι, είναι παπά αυτό το 20%. Εμένα με ενοχλεί ότι ο ΠΑΟΚ όταν πιεστεί από μεγάλη ομάδα μένει μέσα. Δηλαδή δεν έχει αυτό που λέμε τη γρήγορη επαναφορά από την άμυνα στην επίθεση. Το transition. Ναι, αυτό εδώ. Το ότι έμεινε ένα ημίχρονο σαν τα Γιάννενα, σαν την προοδευτική μέσα στο Καραϊσκάκι, αυτό με ενόχλησε. Ναι. Δεν με ενοχλεί και ας με βομβαρδίσει. Ολυμπιακός είναι. Και εμένα με προβλημάτισε αυτή η εικόνα. Να με βομβαρδίσει και σέντρες θα μου κάνει και θα αποκρούσω. Μα όταν πάρω την μπάλα. Και εμένα, εγώ και εμένα δεν έχω το χώρο. Δεν έκανα τρεις αντεπιθέσεις. Έκανα μόνο μία σωστή αντεπιθέση. Έμεινα μέσα στο ρινγκ. Ποδοσφαιρικά καθαρά αυτό 100% δίκιο. Αυτό με ενόχλησε. Και εμένα. Και εμένα με ενόχλησε. Παρότι πήρα το αποτέλεσμα. Καλημέρα, ναι. Έλα, ναι, εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι Αριανός. Έλα Αριανέ, έλα γουρμού. Λοιπόν παιδιά σας ακούω, αλλά εγώ Αριανός είμαι, θα ήθελα να έχω 5 στα 5 να ξέρετε. Έτσι, ας μην έπαιζα, γιατί παίζω καλή μπάλα, ας μην έπαιζα αυτή την μπάλα, ας είχα 5 στα 5 και ας ήμουν και στο ΕΦΑ. Δεν θα με χαλούσε δηλαδή. Σωστός έτσι. Αριανός. Σωστός εγώ, ο Αριανός. Αυτό βλέπω. Ναι. Τώρα θα μου πεις ήταν λίγο τυχερός ο ΠΑΟΚ, σε κάποια επίπεδα έπαιξε πολύ καλά, σε κάποια δεν έπαιξε. Όχι, Αριανέ, δεν έπαιξε κανένα καλά φέτος ο ΠΑΟΚ. Εγώ εδώ είμαι για να τα λέμε. Δεν έπαιξε σε κανένα. Όχι, για τα ευρωπαϊκά. Σαν ευρωπαϊκά, ναι, ευρωπαϊκά. Λοιπόν, ναι. Τώρα από εκεί πέρα τι να πω δηλαδή, ότι δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Βρεκέρδισε τον Πανιόνιο εσύ τώρα το Σάββατο καλά. Να γίνει χαμός την άλλη εβδομάδα. Εγώ πιστεύω να μπορέσουμε να τους κερδίσουμε μέσα στο Βικελίδης. Ελπίζω δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε και για μας, γιατί έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Με ξένο διαιτητή, ας πω κάτι. Να είσαι καλά, Αργιανέ μου. Καλημέρα, Μπασά μου. Καλά τα κάνω, ωραία, ναι. Κάνει ένα λάθος που θέλει ξένο διαιτητή στο Καραϊσκάκι. Έστω επιστολή, λέει, το απαιτώ και ο Περέρα είπε, έχεις δίκιο. Ναι, λάθος. Λάθος. Και έχεις πονηρή, σωστή σκέψη. Αν έπαιζε στην Τούμπα, να φώναζε. Τώρα στον Έλληνα, Έλληνα θέλουμε. Ναι, και θα είναι και κολέγιο Δελασάλα με ξένο διαιτητή. Ναι, Κωνσταντίνε. Και τα ποδητήρια δεν μπορεί να πέσει κροτίδα και τραμπουκάλια και αδέ θα γίνουν και τέτοια με ξένο διαιτητή. Οπότε αυτή τη βλαχιά τη μεγάλη ομάδα που μου γίνει Ευρωπαίο και ο Καρυπίδη και με τι παλέτε να πούμε και τα κεράσια να τα αφήσει να πούμε. Μαζί. Ναι, εάν ο Σαββίδη είχε πάρει τον Άρη, ο Άρης είχε πάρει ήδη πρωτάθλημα. Είσαμε τρία στη σειρά. Πες ο Κουμπαράκη σου ήθελε Μπαλάβα Γιλιάδη να έχουμε στα χαβ, δηλαδή αυτό μας λέει. Όχι. Ναι, γιατί είπατε είχαμε καλύτερο χαβ. Πες μου, ποια είναι η διαφορά του Μπαλάβα από τον Βέρμπλουμ. Κάτσε να το δούμε, τον ένα δεν τον είδαμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ποια διαφορά του Μπαλάβα από τον Σάκοφ. Ποια είναι. Ότι ο Σάκοφ βάζει πιο πολλά γκολ. Αν τα υπερχεί βάζει γκολ. Ποιος κάνει, λέει. Ο Σάκοφ έχει βάλει 10 γκολ, έχει βάλει ο Σάκοφ. Σε 1,5 χρόνο έχει βάλει 10 γκολ. Θα έρθει ο Δεστούνη, ο σωσία του Δεστούνη, ο Μπαλάβα με το όπλο και μα πυροβολήσει τα. Καλημέρα! Καλημέρα, ένα γρήγορα, έλα. Πολλά γκολ έκανε ο Μπαλάβα. Καλημέρα, Λάνια. Καλώ το να. Οχ. Τι κάνουμε. Καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια γρήγορα. Χώστα. Ναι. Πρώτον, Κωστή μου. Ναι. Γλεντάει ο Κρέσπο. Τίποτα άλλο. Τον κράζει. Εμένα γλεντάει. Ρε ο Κρέσπο έχασε 22 κεφαλιές στον Καραϊσκάκη, ρε βλάχο Πάοξη. 22 σέντρες γίνανε και δεν μπόρεσε. Το Μερμίνκι από κάτω σκοτώθηκε, πήγε να περάσει κάτω από την τάπα του. Πες μου, ένα βρε, δεν μπορεί να επιδείξει Μερμίνκι, βρε ταγάρι. Πάμε επόμενη γραμμή. Με κανένα ρόπα εμένα ο Κρέσπο. Καλημέρα σε ένα ακόμα γρηγοράδα. Καλημέρα.
Χαμηλά καλός είναι. Χαμηλά βέβαια. Είναι ο καλύτερος. Χαμηλά. Ναι. Ψηλά δεν πηδάει. Ψηλά δεν πηδάει. Δεν πηδάει. Δηλαδή έχεις δει center back παγκοσμίως. Να μην πηδάει. Πηδάει ο Βαρέλα γι' αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά δεν πηδάει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν πηδάει. Τι από ψέμα. Αλλά κάτω είναι κέρβερος. Κάτω και είναι στα μαρκαρίσματα είναι καλός. Καλός. Ναι. Καλός. Καλημέρες. Βεβαίως. Ναι. Κάτω με έκανε ρόμπα. Πάνω δεν με έκανε. Σωστά. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Έλα φίλε. Καλημέρα από Όφενμπαχ. Όφενμπαχ. Βρωμά πάω ξυδίλα, ρε φίλε. Στο Όφενμπαχ. Δεν μπορεί να είσαι άλλη ομάδα. Έχω πάει Όφενμπαχ. Για λέγε. Ο Νικόλας ξέρει ποιο είμαι. Ξέρω. Βρωμά πάω ξύλα, ναι. Όφενμπαχ και πάω και γρήγορα. Ρίχτα μιτσάρα μου, ρίχτα. Μ' άρεσε η ΑΕΚ χθες το δεύτερο ημίχρονο. Αν και έπαιζε η Μπενφίκα με 10 παίκτες. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Έκανε σωστό passing game. Παρόλο που είχε ταχύτητα, ρε, στο passing game. Ναι. Είχε ταχύτητα. Η ταχύτητα ήταν καλή. Ήταν καλή η ταχύτητα εμένα στην μπάλα με συγκλονίζει. Ήταν καλή. Αυτή είναι, αν είσαι αντικειμενικό κριτή, ήταν πολύ καλή στο ταχύτητα. Ακριβώς αυτό. Αντικειμενικά ήθελα να μιλήσω. Μου άρεσε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και κάτι ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Σταματήστε τη μούρλα, βρε. Ναι. Ο άνθρωπος κερδίζει. Φτάνει. Ναι, δεν μπορώ. Βρε, κερδίζει. Αφήστε τη μούρλα. Αφήστε τον να παίξει τον άνθρωπο και να βγουν οι παίκτες. Να σε καλά, Μιτσάρο, πρέπει να πάμε break. Εγώ συμφωνώ να σχολιάζουμε, να καυτηριάζουμε τα κακοσχήματα. Εδώ είμαστε. Γι' αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά όχι μύρλα και γκρίνια για πράγματα που δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Έτσι. Λοιπόν, πριν αποχωρήσουμε, να σας θυμίσω ότι η WIT Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση WIT Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο WIT.gr ή σε ένα κατάστημα WIT και δείτε πρωτότυπες σειρές όπως τα πασίγνωστα Stranger Things. Επιστρέψαμε. Καλό πρωινό να έχετε. Πώς είπε ο κόκκινο στη Manchester City, Manchester Speedy. Έτσι βγήκε ένας φίλος ακροατής στο απόγευμα μαζί με την είπε Manchester Speedy. Λέω εντάξει, μπορεί να είναι. Τι ώρα βγαίνει. Ποιο. Αυτό ο κόκκινο εδώ Σάββατο. Το απόγευμα νομίζω, 6-8. Φαντάζομαι τι έχει το μεσημέρι. Γιατί ρε, εσύ, Σάββατο είναι χαλαρά, εντάξει. Να λέει Manchester City. Εντάξει, μπορεί να του φύγει ρε παιδί με το παιδί, όταν μην τρελαίνεστε, αμέσως και εσύ και ο ακροατής ο άλλος. Δηλαδή, άμα του φεύγουν αυτά, είναι μπουρτ να φύγουν. Ναι. Θεά βρωμήσει, μεθάνει όλη η πόλη. Εντάξει, φεύγουν, ναι, εντάξει. Αυτή είναι και η μαγεία του Γρηγόρη στην τελική. Τι μάγος. Θέλετε. Έτσι. Μάγος. Αυτή είναι η μαγεία του, λοιπόν. Είναι. Στο Βεργίνα Θέατρο δεν βλέπουμε μόνο ωραία ματσάκια όμως. Να ξέρετε, βλέπουμε και καταπληκτικούς καλλιτέχνες όπως ο Πλούταρχος, αξεπέραστος πραγματικά. Μαζί με Πουλόπουλο, ό,τι πιο δυνατό έχει περάσει από Ελλάδα όσον αφορά τις φωνές. Και βεβαίως να σας ενημερώσουμε ότι πρέπει να πάμε στο Ρίζις Καζίνο. Παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το εισιτήριο ξεκινάει από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό. Και αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, θα βρείτε τα εισιτήρια στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Καλό πρωινό με γραμμές ανοιχτές πλέον πάλι, Κωνσταντίνε μου. Έτσι, τα 3.90. Ναι. 90-90-90 έχουμε πιάσει. Champions League, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ που δεν παίζει καλά αλλά κερδίζει. Έχουμε πιάσει τον Άρη που λοιπόν, έρχεται. Ξέρεις, κατάλαβα. Ναι. Έχει ξενερώσει ο ΠΑΟΚ, είναι ξενέρωτο. Γιατί... Δεν πάει να κάνει και 10 στα 10. Βγάζει μια ξενερωσιά. Βγάζει ξενερωσιά, λες. Ο άλλος βγάζει μια γκρίνια ο εξής, γιατί ο άλλος μπορεί να δώσει η ΑΕΚ δυνατότητες μεγαλύτερες και δεν δίνει. Ναι. Και στη ζωή υπάρχει αυτή η ισορροπία. Ο ένας δεν δίνει και παίρνει κάτι. Ο άλλος δίνει πολλά και παίρνει και αυτός κάτι. Αλλά αυτός που δίνει δεν παίρνει και αυτός που δίνει παίρνει. Σωστό, αλλά εγώ θέλω να είμαι ξενέρωτος φέτος. Ας πάρω αυτό το μαστραπά που μου λείπει 30 τόσα χρόνια. Ναι. Και ας είμαι ξενέρωτος όλη τη χρονιά. Βέβαια δεν θα θυμάσει κανένα παίχτη. Γιατί δεν θυμάμαι. Μια χαρά όλους. Δεκάδα κουκλετέ. Θα μείνει και στην ιστορία μετά από 35 χρόνια. Με ρεκόρ, με Λουτσέσκου προπονητή και πάμε γραμμές. Έλα. Θα πάρει ο Σάκοφ πρωτάθλημα Ελλάδα. Ο Σάκοφ, γιατί ποιος είναι. Ποιος θα πάρει. Ο Μπακασέτας. Μάλιστα. Ο Μπακασέτας να πάρει που είναι πολύ καλός. Έτσι τώρα απλά μου ήρθε. Δηλαδή. Πήρε πέρσι. Ναι. Του το έδωσα. Μια χαρά. Πάρ το δικαστήρια. Οι άλλοι ήρθαν εδώ, ναι. Οι ψεύτες έπεφταν. Του πόνε ο λαιμό, στύψε στο μάτι και έπιανε, έβαζε κολάρα και του βρήκε στο φρύδι. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Δειλή. Και αυτό πλήρωσαν, να ξέρει. Εγώ το πιστεύω. Πιστεύει στη θεία δίκαιη. Πιστεύω στο κάρμα. Πολύ. Ότι αν υπάρχει τόσο αρνητική άβρα για κάποιον ή κάτι, θα το βρεις μπροστά σου. Λες. Ναι. Λες. Ναι. Τελείως. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο κάρμα, ρε. Έλα, ω. Φίλε. Ποιο κάρμα, ρε, Κουλιανές. Πόσα θες να μας τρελάνεις, ρε, Κουλιανές. Έλα, ρίχνε. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, έλα. Λοιπόν, αεξίδες, ακούστε καλά. Μπάρκας, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος είναι οι καλύτεροι Έλληνες θεματοφύλακες. Έτσι. Είναι, ναι. Δεν μπορεί να τον αποθεώνεις μέχρι την Κυριακή, ρε, τα χάρη και σήμερα να τον βρίζεις. Εσένα λέει, Όχι εμένα. Όχι εσένα, ναι. Ο Μπάρκας είναι εφορμαρισμένος. Σ' αρέσει ο Μπάρκας. Πάει δοκάρι και μέσα αυτή ο Μπάρκας. Το Champions League με τα κλωναρίδι. Το μέσο πάω στο αξί. Ναι.
και ξεφτύλιζε Κλωναρίδης που λιανέ. Αν έσπαγε την μπάλα στον Γιακουμάκη θα με ξεφτύλιζε, τώρα όχι. Γιατί έχασες. Πολύ καλά το εκτέλεσε και εστιάσε το τραματοφύλακα, άκου το δάσκαλο δίπλα σου τώρα. Ναι. Άντε μπράβο κόντρεψα να κάνω ανατροπή στο Champions League, εσύ δεν το δεις ποτέ. Και κρίνεις την ΑΕ και εσύ. Την έκανες. Θα μας καθέψετε πρωί πρωί. Την έκανες ανατροπή. Και εγώ κόντεψα να βγάλω την πελούτσι κόμενα, αλλά στο τέλος δεν με έκατσε ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, τουλάχιστον προσπάθησε. Με την προσπάθεια θα μείνεις. Τι να σε κάνω κι εγώ. Ναι. Άκου να δεις. Ναι. Εγώ έχω 11 μαχητές μες στο γήπεδο. Ναι, α, τέτοια θέλω να ακούω. Μαχητές, αυτός το τρώει το σανό όλο. Το τρως όλο το σανό βλέπω. Άκουσέ με λίγο. Να στείλω ένα μήνυμα λίγο στις συζύγους των ποδοσφαιριστών. Στείλε, ναι, γιατί τους έπεισε. Ακούστε να δείτε τα φρουφρούδα, τα καγιόνια και οι γούνες από αυτούς τους ποδοσφαιριστές αγοράζετε. Μάλιστα. Εντάξει, είσαι υποχρεωμένος να παίζεις τα κόκκινα γιατί πληρώνεσαι αδρά. Άντε μάτιες τώρα και δεν μπορούν τα παιδιά και... Άμα δεν μπορείς πήγαινε δούλεψε στην δημοτική επιχείρηση ίδρυψης. Άντε μπράβο. Δεν δουλεύουν εκεί. Δεν δουλεύουν όμως. Παίρνεις 500 χιλιάρικα το χρόνο και μου κουράστηκες. Και να αλλάξεις επάγγελμα. Τώρα... Τα εύκολα και τα δύσκολα, τέλος! Τώρα ξεζουμισμένο να σε δω με τον Ολυμπιακό. Κάτσε εδώ τώρα ξεζουμισμένο. Θα τον τελειώσω! Θα τον τελειώσεις. Εγώ λέω δεν τον τελειώνεις τον Ολυμπιακό. 3-0 από ημίχρονο! 3-0 από ημίχρονο. Ακούς Κωνσταντίνε. Βάζετε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Οχ, αρχίσαμε πάλι να βάζουμε. Στη Μαρμίτα θα σε περιμένω την Κυριακή να μου τα πεις. Γεια σας. Τα σημερινά πλάνα της Τζαμπασοφιάς λέει θα είναι από ντρόουν ή από απλή κάμερα λέει. Ρωτάει ένας φίλος. Την Τζαμπασοφιάς? Ναι. Εγώ αφού λες εσύ για την Τζαμπασοφιά. Όχι, εγώ ένας φίλος το στέλνει. Ναι. Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα περνούσε ένα νομοσχέδιο το ΣΥΡΙΖΑ για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Χρυσόστομε, το είχα σημειωμένο να το σχολιάσουμε. Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτό το σχέδιο. Τίποτα, ήρθαν εδώ. Ναι, χρυσόστομε, αλλά είναι θέμα ολόκληρη εκπομπή. Ναι. Πέρασε το σχέδιο με τη Μακεδονία. Δεν κουνήθηκε φίλο. Πέρασε η έκθεση γαργάρα, όλα ναι. Μια χαρά περάσανε. Όταν ήρθε ο Καμένος και σας δούλευε εκεί στην Τούπα, ναι. Πήγε ο Πετρωτός εκεί και το έκανε συνέντευξη. Ναι. Και οι Μακεδονοβλάχοι τρώγαν σάντουιτς. Χρυσόστομος. Μακεδονοβλάχοι. Θα επαυξάνω. Σε αυτό το θέμα 100%. Με το νομοσχέδιο, ρε χοντρέ. Τι έγινε, πού είναι, βγήκε ο Σεπτέμβριος, δεν είναι βουλή, δεν ψηφίζουμε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Χοντρέ Καμένο. Άντε να δούμε λίγο ακόμα. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Σας δούλεψα. Εδώ δεν περιμένω εγώ εδώ. Βλαχαδερά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εδώ δεν περιμένω σαν το βέβαιο. Βλαχαδερά, ναι. Που είναι ο Μπούζος. Ναι. Πού είναι αυτό το νομοσχέδιο, πού είναι το νομοσχέδιο. Βλαχαδερά. Πέρασε ένας μήνας, Σας κάνανε τρίπλα οι κομμουνιστές, βλαχαδερά. Καλημέρες. Βάρεσε μεγάλο το θέμα. Μεγάλο θέμα. Βάρεσε το ζάκο χωροφύλακας και δεν άνοιξε μύτα από τους κομμουνιστές, βλαχαδερά. Άνοιξες πολύ μεγάλο θέμα, να ξέρεις. Ναι. Ήθελα να το σχολιάσουμε σε άλλη εκπομπή. Το ανοίγεις τώρα, ναι. Το ανοίγω, τι. Τουρμπίνα. Έβαλες 6η, 7η. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Είναι αυτόματο κυβότιο, 7 τάχητο. Ναι. Μάλιστα. Έλα, βρε που θες και 7 τάχητο. Έλα, αδερφούλη. Έλα, βρε που θες και 7 τάχητο να πούμε. Λοιπόν. γελάς. Ο προηγούμενος πώς αποδεικνύει ότι είναι Πασόκ. Ναι. Κατευθείαν, αν δεν μπορούν να παίξουν στην ίδρυση και εκεί στο δημόσιο, πάλι δημόσιο. Τι Πασόκ είσαι, βρε. Και ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι μαλάτοι Καστοριανοί που ήταν Πασόκ. Βαθύ Πασόκ. Άκου τι λένε. Εμείς ήμασταν Πασόκ μέχρι τον Ανδρέα. Το Σιμίτι. Δεν το θέλουν. Ναι, δήθεν. Δήθεν, ναι. Το Σιμίτι δεν έχει τώρα μαμαλίγκα. Όμως. Δεν έχει μαμαλίγκα τώρα. Ξέρω κάτι νεοδημοκράτες. Ξέρω κάτι νεοδημοκράτες ψηφίζει τον Σιμίτι. Τον Ανδρέα δεν το γουστάρα, αλλά το Σιμίτι. Τρέχαν τα σάλια τους, πέραν τις επιδοτήσεις από αυτόν όμως. Ναι. Άρε λαδάρα, ρε. Λοιπόν, άκου λίγο. Εγώ φαντάζομαι το οχτάρι. Να πλαγικοποιεί, να μου κάνει overlap. Δεν τα θέλω εκεί σταθερά, σαν κόνο μέσω κέντρο. Ωραίος είναι. Κατάλαβες, Σαββίδης, δεν θέλω εγώ κόνο ναι. Να μου πάρει ναι, την μπάλα πλάγια και πίσω. Εγώ θέλω ναι. το Μαωρίσιο το θέλω να μου κάνει κάθετη ναι. Και όπως κάνει την κάθετη, να προχωράει μπροστά, να κάνει υποδοχή ξανά, ναι. Να παίξει με το extreme, να κάνει overlap. Να έρθει το extreme τι να γίνει overlap κάνει. Φιλέ, ο μόνος σκάφ που έχει ο ΠΑΟΚ που πάει μπροστά δυστυχώς είναι ο Σάκοφ. Ο Πέλκας είναι φορ. Και χαφ το εσύ και σαν χαφ. Αυτό κάνει εσύ. Φίλε ΠΑΟΚΣΥ. Ένα λεπτό. Πολύ Πρέμιερ Λιγκ και Ισπανία βλέπεις. Αυτοί δεν έρχονται εδώ. Πρέπει να μάθουν αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν έρχονται. Τα ελληνάκια πρέπει να μάθουν αυτό το ποδόσφαιρο. Πώς γίνεται το σύστημα ρολόι να βγαίνουν από πίσω. Άλλο αυτό που λες, αλλά αυτοί οι παίχτες δεν έρχονται στην Ελλάδα. Άκου λίγο το Μαωρίτσιο τον ήθελε εσύ της για γαμπρό σου. Άμα θες το Μαωρίτσιο για γαμπρό πας στο Κυρκίδη. Σαν και αυτόν έχει άλλους 50.
90. Πόντιο, Βραζιλιάνο Πόντιο. Φύγε βρε Αθεόφοβε. Πάμε, καλημέρες, ναι. Μούρι είναι αυτή που έχει καλά. Δεν είναι, είναι Βραζιλιάνος που μοιάζει όντως με Κιλκισιώτη. Έχει δίκιο, τι να τον πω. Έλα, καλημέρα. Βρε Κιλκισιώτη. Είναι άντρες, πες, είναι μηταράς αυτά. Είναι γυναίκα τη Κιλκισιώτη. Εκεί είσαι χλωμός. Εκεί είσαι μεγάλη. Έσφιξες εκεί. Σφίγγεις. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώσονα. Τι κάνατε? Ένα, εδώ, μαζί. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κώστα, γιατί μίλησε ο διπλανός σου για μια θεία δίκη για, τους, για τα θέατρα που έπαιζαν. Ποιος το ξεκίνησε αυτό το θέατρο με, τα, με τους προπονητές? Εμείς και το πληρώσαμε. Ο Ίβιτς και το πληρώσε. Το πληρώσαμε, εμείς. Πώς το πλήρωσες, το πήρε στο μάτσο εκεί αβαβά. Ναι, αλλά έχασα στα play-off από τον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε και χθες. Όποια ομάδα έχει κάνει θέατρο, το πλήρωσε στην επόμενη αναμέτρηση. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΚΕ Ολυμπιακός. Ναι, είναι καλή απάντηση. Ναι, φυσικά. Το πληρώσαμε. Είναι καλή απάντηση του. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μιλάγατε πριν για κατοχή της μπάλας. Θυμάμαι ένα παιχνίδι πριν καμιά δεκαετία, 8-10 χρόνια, ήταν με τη μεγάλη ομάδα της Λακορούνια τότε, η οποία έπαιζε με την Μπαρτσελώνα στο Ριαθόρ και είχε 28% κατοχή η Λακορούνια και ήταν το σκορ 0-3. Ναι. Εντάξει. Δεν λέει κάτι δηλαδή η κατοχή της μπάλας. Όχι, ούτε εμένα μου λέει, ένα κομμάτι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να κάνει καζούρα κάποιος τον άλλον. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι. Και, και ένα τελευταίο, γιατί όπως κατάλαβες, Παναθηναϊκός είναι. Το κατάλαβα, ναι. Θέλω να μου πεις αν η διαφορά του Παναθηναϊκού με τον πρώτο είναι 5 βαθμούς στο τέλος της χρονιάς, θα είναι χάρτινο το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να μου πεις αν παίζεις δίκαια στη Super League εσύ φέτος. Εφόσον είσαι Παναθηναϊκός. Δίκαια. Σταματά εδώ η κουβέντα. Σταματά εδώ η κουβέντα. Δεν πρέπει να παίζεις. Ναι. Δεν θα έπεφτα από αγωνιστικούς λόγους. Δεν έχει σημασία, έτσι. Έχει πέσει μια ομάδα τρεις. Έχει πέσει μια ομάδα για ολόιδιους λόγους. Και βγαίνεις, πουλάς τρέλα, ενώ έπρεπε να πέσεις στη Football League. Γεια σου, φίλε. Τα λέμε. Βέβαια, αυτή την ομάδα την ψηφίσατε εσείς οι υποαξίδες να μείνει. Όλοι την ψήφισαν. Όλοι. Και τον Ηρακλή τον ψηφίσατε να πέσει. Όλοι, ναι, ισχύει αυτό. Που αγαπάτε τη Μακεδονία. Όλοι, ισχύει αυτό. Αλλά ο συγκεκριμένος. Οι Μακεδονομάχοι υποαξίδες. Αν θέλει να είναι σωστός με όλα, πρέπει να πει ότι εγώ δεν έπρεπε να παίζω. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν έπρεπε να παίζει. Αλλά και εσείς δεν είστε τόσο Μακεδονομάχη. Πάμε, καλημέρες, ναι. Και το όνομα ναι, καλημέρα. Αβαβά εκεί πέρα το χοντρό. Μπράβο. Έλα, το νομοσχέδιο σας πούλησε. Το νομοσχέδιο περιμένω ακόμα, Κωνσταντίνα. Να δούμε. Τέλος Σεπτέμβρη. Ναι. Σωστό, μαζί σου. Μαζί. Εδώ θα φωνάζουμε. Θα λέμε πήγε 3 Οκτώβρη, ακόμα δεν έχουμε νομοσχέδιο. Πού 5 Οκτώβρη δεν έχουμε νομοσχέδιο. 7 Οκτώβρη δεν έχουμε νομοσχέδιο. Θα τα λέμε κάθε μέρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Και φίλος Ισάκ, ναι. Καλώς όνα. Μπράβο στα παιδιά, χθες παίξαν πολύ καλά. Μπράβο, εντάξει, ο Κλωναρίδης ήθελε να βάλει και το τρίτο γκολ. Εντάξει. Ναι. Καλά πλάσανε, μωρέ, εντάξει. Εντάξει, το έβγαλε ο Βλαχοδήμος. Εκεί άμα ήταν ο Λιβάγια θα το είχε βάλει με το τέρμα μέσα. Σωστό. Ήτανε, ο Κλωναρίδης δεν είναι Λιβάγια. Σωστό. Αν ανοίγε το Λιβάγια, χθες μπορεί και να κέρδισε το μάτσο, όντως. Τι μπορεί, σίγουρα το κέρδισε. Πλάγια μας κάνει τώρα. Ναι, ναι. Αυτά τα παιχνίδια στον ΠΑΟΚ δεν τα έχετε δει ούτε στα. Ούτε όσα χρόνια να ζεις στη ζωή σου δεν τα έχεις ζει. Σώπα ρε φίλε! Μέσα σε περνά. Ναι ρε φίλε, γιατί... Σώπα ρε φίλε! Σώπα ρε φίλε! Άκου λίγο να σου πω, 2-0 περνά. Εγώ τα μάτς που δεν έχω δει, ξέρεις ποια είναι τα μάτς που δεν έχω δει. Εγώ δεν έχω δει ΑΕΚ Σαντορίνη, ΑΕΚ Μύκονος, αυτά δεν τα έχω δει, ναι. Αλλά όταν έβγαζα εγώ διπλό στο Ντόρτμουντ φιλαράκι στη Φλωρεντία, εσύ έπεσες με Μύκονο και Σαντορίνη. Κύπελο πήρα, κύπελο κάνω και εσύ ακόμη πίσω στον αιώνα είσαι. Τώρα για την Κυριακή, τώρα για την Κυριακή, παρακάλα γιατί θα το ημίχρονο 3 μπαλάκα να φάει ο Ολυμπιακός. Να βγεις τη Δευτέρα! Θα σε περιμένω τη Δευτέρα! Πλάκα μας και ποιος Ολυμπιακός θα μου πλάκα μας κάνει. Αλλά δεν διαφωνούμε στο ποιος Ολυμπιακός είναι, εντάξει. Μη βάλει ξεκούραστος. Μπακασέτας. Αυτός ο άνθρωπος παιχταράς είναι να πούμε. Πλάκα μας κάνει. Καλός είναι, καλός είναι. 15 πνευμόνια έχει ο άνθρωπος να πούμε. Αυτός μόνο μάνταλος να πούμε. Από κάτι στον πάγκο να ησυχάσουμε. Ναι, αλλά έχασες δύο παίχτες. Έχασες δύο παίχτες. Ναι, άκου να σου πω. Ποιο μπόσε τώρα. Μπορεί να παίξει τον Αρίδης με τον Λιβάγια. Μπορεί να παίξει γιατί με αυτούς τους δύο πέρα μου έχει την πρόκληση. Μέσα Σέλτικ αυτοί οι δύο παίζαν από την αρχή. Η Σέλτικ φέτος είναι... Χωρίς Γιαννότα, χωρίς Μπογέο, για μένα ο Μπογέο είναι η καλύτερη μεταγραφή. Η Σέλτικ φέτος είναι έκτη στη Σκωτία, σου λέει κάτι. Έκτη. Πάει να χάσει το πρωτάθλημα, μετά από 40 χρόνια πάει να χάσει πρωτάθλημα η Σέλτικ. Τα παραδείγματα. Αν έπεσε ακόμη και τον Μπάουκ μπορεί να σας κέρδισε. Βέβαια, ναι. Τα λέμε εξή, τη Δευτέρα σε περιμένω. Τη Δευτέρα, ναι, περίμενα. Α, μπράβο. Σε περιμένω Δευτέρα, μη μου κρυφτείς. Ο Αεξής πήρε τα πάνω του από την εμφάνιση, όχι από το αποτέλεσμα. Ό,τι έκανα εγώ χρόνια. Από την εμφάνιση πήρε τα πάνω του. Αλλά άμα δει την ομάδα ξεζουμισμένη την Κυριακή, Κωνσταντίνε, θα αρχίσει να λέει α, δεν έχω ρόστερ πάλι, τα ίδια θα λέει. Θα βρίζει τον Τσιγκούρα. Θα βρίζει, ναι, ναι. Καλημέρες. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς λοιπόν, ωραία, λοιπόν, φίλος του ΠΑΟΚ. Για να πάρουμε λίγο να πούμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, χάνει ο ΠΑΟΚ κάτω από τα Τέμπη. Ωραία. Όποτε χάνει κάτω στην Αθήνα, δεν περνάτε τα Τέμπη. Είστε κομπλεξικοί, χάνετε χιλιαδιό. Γίνεται καμιά δικιά, καμιά σφαγή. Φωνάζω ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Είμαστε καζατζίδιδες, κλαίτε, ΠΑΟΚτζίδες, μίζεροι, κομπλεξικοί. Παίζουμε μπάλα, κερδίζουμε, παίζετε φιλικά. Δεν παίζουμε μπάλα, κερδίζουμε, δεν παίζουμε μπάλα. Ως πότε θα πάει αυτό, ρε παιδιά. Πέστε, αδερφούλη, πέστε, Χρυσόστομε. Πέρσι, ρε Γουλιανέ, κερδίζουμε ένα μηδέν στο Χάνουμε ένα μηδέν στο Καρασκά και έχει γύρει το γήπεδο. Ναι. Μετά το 50 γύρει το γήπεδο. Ναι. Και το τέλος διαστήκαν χέρι-χέρι με τα μάτια τα κλεισμένα στην προσοχή και φωνάζαν όλοι μπροστά στη θύρα αυτά, το θυμάσαι. Να μας πούνε τι θέλουν επιτέλους για να καταλάβουμε. Ναι, τι θέλετε. Ναι, τι να κάνουμε. Αυτά τα κάνουν και στην Μπαρσελόνα και την Άσονα. Και αυτοί διαστήκαν χέρι-χέρι πριν και κλείγαν το κερδίζει το πάω στο 1-0. Ναι. Συγκινήθηκε ο Κωστής, λέει, με την Μπενφίκα που έτσι είναι την άλλη. Θα κλάψω κιόλας, ναι, θα κλάψω, ναι, συγκινήθηκε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η ξυλοκόπη της Βίτης και τα καθυλώθηκα. Για να μπει αυτή η Άγγλη πώς στο Champions League, για να τα λέμε όλα, έπαιξε με τα χωριά της Βίτη και της Σέλτη που φέτος χάνει το πρωτάθλημα. Έτσι, και ο Πάουκ έπαιζε με την Μπενφίκα που έπαιζε χθες η ΑΕ. Άντε μπράβο. Την μπάλα μέσα στην αιστεία η Βίτη και η Σέλτη. Και έπεφτε ο Μπάρκα στο 50 και κάνει καθυστερήσεις και σφυρίζαν στο ΆΚΑ. Άναγια σου. Αλλά είμαστε μια χώρα, Κουρανέ, που τι γίνεται, είμαστε μια πόλη που κάποιοι περιμένουν την 7η αγωνιστική, είναι ένα μάτς και κλειδώνει, τώρα μην αναδεθούμε σε αυτούς. Ναι. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ περιμένουν την 7η αγωνιστική, πότε ο ΠΑΟΚ θα κόψει τα γάμα, ο ΠΑΟΚ θα χάσει πόντους. Η ΑΕΚ περιμένει από τον Ολυμπιακό να κόψει πόντους από το ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός περιμένει από την ΑΕΚ να κόψει πόντους από το ΠΑΟΚ. Φτάνει με αυτό το ΠΑΟΚ, παιδιά, μεγάλωσα τόσο πολύ, όλη η Ελλάδα με μένα, δηλαδή φτάνει, ρε παιδιά. Τα είπες όλα, αδερφούλη, μ' αρέσεις. Ναι. Μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ. Τι μόνο, θέλετε, ρε παιδί μου. Και μόνο που δεν υπάρχει Καζατζίδης στον ΠΑΟΚ, δεν θέλω τον Καζατζίδη. Ναι. Δεν μπορώ τον Καζατζίδη. Ναι. Όλα τα άλλα τα παλεύω και τα κάνω και τα αναλύω. Δεν μπορώ τον Καζατζιδισμό. Ένας φίλος λέει, η ΑΕΚ έκανε και το ρεπό της, λέει, στο κύπελο, λέει, για να είναι ξεκούραση. Οι άλλοι παίξανε τρεις φορές την εβδομάδα, λέει, γιατί ακυρώθηκε το μάτς της ΑΕΚ. Όπως θέλει, λέει, το γυρίζει το πρόγραμμα ο Μελισανίδης. Άρα παίρνει ενέργεια από άλλες κινήσεις του Μελισανίδη, δεν χρειάζεται παίχτες. Συγγνώμη. Ναι. Πρόεδρος στην ΕΠΟ δικός μας δεν είναι. Ποιος δικός μας, ρε Κωνσταντίνε, τώρα πάλι ανέκδοτο που πάλι δεν δικαιώνεται. Ποιος δικός μας, ρε Κωνσταντίνε, τώρα πάλι ο γραμμένος, ο ξεχασμένος είναι, όχι γραμμένος, ξεχασμένος είναι. Φίλε, σε αυτή τη ζωή, ναι, είτε σε βρίζουν είτε σε αποθεώνουν είναι καλό. Και να σε βρίζουν είναι καλό. Σωστός. Το να είσαι. Αδιάφορος να μην υπάρχει. Να είσαι γραμμένος, δηλαδή. Να είσαι γραμμένος, ναι. Αυτό είναι πολύ κακό. Δηλαδή το γραμμένο, άμα το δει στον δρόμο ένας ΠΑΟΞης, θα του πει γεια σου, ανθρωπάκι μου, καλά είσαι. Ή μπορεί να περάσει και ούτε καν να το μιλήσει. Τίποτα. Ναι, γεια σας. Ναι. Αδιάφορος. Αυτό θα περάσει, ναι, αδιάφορος. Δηλαδή θα πεθάνει μετά από 50 χρόνια και ο παπάς δεν θα ξέρει τι να πει. Ναι. Ήταν καλός άνθρωπος, κακός άνθρωπος, ζεστός άνθρωπος, κρύος άνθρωπος. Ήταν απλά ένας άνθρωπος. Ναι. Κατάλαβες. Σωστό. Ούτε επικίνδυνο δεν μπορείς να πεις. Ενώ πεθάνουμε εμείς. Κάτι θα πούνε. Κάτι θα πούνε, μπορεί να μας βρίσουν, αλλά κάτι μας πούνε. Ναι. Ο αδιάφορος είναι, φίλε. Κακό πράγμα. Κακό πράγμα. Ναι. Λέει, και εγώ λέμε Τζέσσεκα, είχα παίξει μπαλάρα, αλλά έμεινα έξω. Ναι. Και μείναμε μόνο στην μπαλάρα. Έχει κάνει έναν ακροατή. Πολλούς, γεμάτο. Τι γεμάτο. Δεν έχουμε χρόνο. Καλημέρα, ένα-δυο θα πάρουμε. Πάμε, ναι, έλα, φίλε. Φίλε, κλείσε το ραδιόφωνο. Βρωμάς, ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, δυτική Ελλάδα. Λες και είμαστε σε πανηγύρια και κάνεις τεστ. Και τρως μαλλί της γριάς. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα. Θα σας φέρω εκεί πέρα, τώρα έχουμε λαϊκή εδώ πέρα. Το κατάλαβα αμέσως. Ωραίος. Λαϊκή. Μου έγινε λαϊκή. Θα σας φέρω την κοινά τραγανά. Αν δεν θέλουμε αεξή, δεν θα τους δίνετε ένα μπολάκι τραγανά να τρώμε. Ωραίος. Τώρα να πούν τα χανούμια. Ωραίος. Τραχανά να τους δίνουμε, βέβαια, να τρώμε. Τα χανούμια δεν το κλείνεις. Τα σκουλίκια το κλείνεις, άμα πει. Τα χανούμια δεν είναι βριστικό, ρε. Τούρκο, άμα πει. Τούρκο κόβουμε, ναι. Έλα, μ' ακούς, Τουρκουλιάδε. Ναι, έλα, γορμέλα. Ο Κώστας το ξέρει, άμα δεν τον πω ένα μαγαζί, το ξέρει. Λοιπόν, εκεί θα τους κερδούσα, αλλά τους χορεμένους ο Κοκοβιός. Θα τους έστελνα εκεί να πούμε να πάω να τους ταΐσει. Ο Κοκοβιός ήταν μορφή, ρε φίλε. Κοκοβιός, ναι, κολλητός του πατέρα. Να πηγαίνανε να πούμε τραχανάδες, τα παλιοκυρτήσια, τώρα εκείνες κόσταν και μούρι. Λαϊκατζή μου, πού είσαι, στην Τούμπα, να τώρα σε βρω για να πάρω τραχανά να μοιράζω από αύριο. Δεν είμαι στην Τούμπα. Κλείσε, ρε. Ο Κοκοβιός. Εντάξει. Ο Κοκοβιός ήταν 70 χρονών. Ακούς. Ένας εργολάβος 35 χρόνια τον έφαγε κάτι λεφτά. Το Κοκοβιό. Το Κοκοβιό. Ναι. Πάει ο Κοκοβιός, το τραβάει ένα βρωμόξυλο. Α, ήταν τέτοιος. Σχολής Δραπτόπουλου. Ένα βρωμόξυλο Κοκοβιός. Ο Κοκοβιός. Ρε, πώς δεν του λέγαμε. Παμ. Και τον έκανε μήνυση. Του λέει, καλά ρε το γέρο, έκανες μήνυση. Θα γίνεις ρεζίλι των σκυλιών. Τα λεφτά του λέει πίσω. Θα πήρε ο Κοκοβιός. Εργολάβη. Και εγώ θέλω να δίνω ένα εργολάβο, αλλά είναι γέρος. Ναι, δεν πάει. Ναι. Δεν πάει το χέρι. Μπορώ να το πατήσω με το αυτοκίνητο. Μη δίνεις τέτοια. Μη. Ένα τελευταίο. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε.
Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ο να. Έλα, έλα ρε φίλε, έχουμε σκάσει ρε παιδιά με τους χάρτινους. Σκάσει, για. Κάσαμε. Σκασάνε. Άντε βρε, ΑΕΚ. Με τη βίντε βρε, ποια ΑΕΚ ρε παιδιά να πούμε. Ποια ΑΕΚ τώρα ρε. Τι κουναράδες βρε. Όλα με τα ψέματα να ψάξετε βρε. Ποια ΑΕΚ είσαι φίλε. Σερέως είσαι. Όλοι εύκολοι είναι στην κριτική. Τώρα Πέπουλος. Εύκολα κρίνει. Άντε παίχτες. Όλοι άμπαλοι. Εκεί είναι προπονητής ρε φίλε. Το αποτελέσματα από πριν. Σερέως είσαι βρε. Σερέως είσαι βρε. Σερέως μπορείς να γίνεις. Να σηκώ και εγώ και άλλους τους ποδοσφαιριστές από πιο μπροστά. Άμα είναι και προπονητής, θα τους γνωρίζεις όλους. Μη βρε σερέ, μη. Καλημέρες, τελειώσαμε, τελειώσαμε. Τι ωραίο σερέως ήταν. Ωραίος, ωραίος. Τα είπε όλα μονοκούκι. Λοιπόν, θες καφεδάκι. Αρέ. Ναι, θες καφεδάκι φαγητό. Τσιγάρα μη ζεγκάνουμε, αλλά θα βρείτε και μπέργκερ και πίτσες όλα με ένα στόπ. Στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα και άπεχτα. Σε τρία σημεία στην πόλη, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 και Οδός Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Πολύ ξεφωνητό για τη Ρεάλ που δεν κέρδισε χθες. Πολύ ξεφωνητό για την Μπάγκερ που δεν κέρδισε χθες. Αλλά πολλά μπράβο για την Wind Vision, η οποία σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε πρωτότυπες σειρές όπως τα Stranger Things, Narcos, Τέλεια ληστεία, Casa de Papel, Στέμα και πολλά πολλά ακόμα. Ολοκληρώθηκε το show του Rap και του Cool με τον Καζαμπάκα να είναι πάντοτε ο άρχοντας της κονσόλας. Αμέσως τώρα θα πάρει σκυτάλι Κωνσταντίνος Βαραγιάννης. Για δελτίο ειδήσεων εδώ στις 95 και 5 και στο Μετρόπολης. Καπάκι Γιάννης Πάγκος, ο Γιώργος Ζαΐρης είναι εν πτήση. Με τον Γιώργο Μπούζο έχετε ραντεβού στις 12 στη Σέντρα, εμείς το απόγευμα λίγο μετά τις 6. Καλό πρωινό να έχετε. Και να θυμάστε πάντα, το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας.